Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθεί αθλητικό περιεχόμενο. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Το ράδιο του ΟΕΟΕ, του Ερευνητικού Οργανισμού των Ελλήνων, από σήμερα καθιερώνει και τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Αυτή την πρεμιέρα την κάνουμε από το γήπεδο της Τούμπας, όπου σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Λαμία στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Super League. Βεβαίως, το παιχνίδι θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι τιμωρημένος. Η έδρα του δεν μπορεί να φιλοξενήσει φιλάθλους, θεατές, και έτσι θα σας μεταδώσουμε εμείς και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τα όσα γίνονται μέσα στο γήπεδο με όσο πιο λεπτομερή τρόπο, και βεβαίως είναι ένα παιχνίδι σημαντικό για τον Δικέφαλο αλλά και για την νεοφώτιστη Λαμία, καθώς ο ΠΑΟΚ θέλει να πετύχει μια νίκη για να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, και από την άλλη η Λαμία να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο από ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας για αυτήν την παιχνίδι. Στα πλαίσια λοιπόν της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμίας συγκεντρώνει ασφαλώς σημαντικό ενδιαφέρον, και βεβαίως βρισκόμαστε τώρα στην αναμονή της εμφάνισης των δύο ενδεκάδων στον αγωνιστικό χώρο, και σε λίγο θα σας πούμε και τις συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Ο καιρός πάρα πολύ καλός, 25 βαθμού η θερμοκρασία στην Τούμπα, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι καλό, παρόλο που η φιλοξενούμενη Λαμία κατεβαίνει με 7 αμυντικούς στη σύνθεσή της. Ορφανώς θέλει να κλειδώσει όλους τους καινούς χώρους και να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι. Ο Μπάμπης Τενές, πολύπερος προπονητής, γνωρίζει τουλάχιστον τον αμυντικό τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα του τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ, και βεβαίως θα παίξει με έναν τρόπο που είχε παίξει και σε ένα πρόσφατο φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα η Λαμία με τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα είχε κατορθώσει να κερδίσει και με 1-0. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στις συνθέσεις του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες εκπλήξεις στη σύνθεσή του. Ο κύριος Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς παίκτες που έπαιξαν με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους για τα προκριματικά του Μούντιαλ και ήρθαν, μπορώ να πω, την τελευταία στιγμή, ενσωματώθηκαν με την ομάδα. Όπως παραδείγματος χάρη ο Τζίμιρο και ο Βαρέλα, που δεν βρίσκονται καν ούτε στην αποστολή του σημερινού παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα αγωνιστεί με τερματοφύλακα Ντορέι, δεξιά όπως κάθε φορά ο Μάτος, αριστερά ο Λέοβατς. Στα center back θα βρίσκεται ο Ζαμπράνο, ο Περουβιανός Ζαμπράνο, και η παρτενέρ του θα είναι ο Κρέσπο, ο οποίος θα πάρει την θέση του Βαρέλα. Στα χαφ υπάρχει ο Σάχοφ, που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι έκπληξη το να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Υπάρχει ο Βραζιλιάνος ο Μαουρίτσιο, και βεβαίως μπροστά τους θα είναι ο Ελ Καντουρί. Δεξιά ο Βιερίνια, αριστερά θα χρησιμοποιηθεί ο Πέλκας, με τον Μακ να βρίσκεται στον πάγκο, και σεντερφόρ ποιος άλλος, ο Πρίγιοβιτς. Στον πάγκο είναι ο Πασχαλάκης, ο Δελιγιανίδης, ο Μαλεζάς, ο Κάνιας, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και στην αποστολή των αγώνων. Ο Μπίρσεβαρ, που θα μπορούσε βεβαίως σήμερα να χρησιμοποιηθεί από την αρχή, αλλά βεβαίως αυτά τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Λουτσέσκου. Ο νεαρός ο Λιμιός και, όπως σας είπαμε, ο Μακ. Να περάσουμε τώρα και στην ενδεκάδα της Λαμίας, της νεοφώτισης Λαμίας. Τερματοφύλακας είναι ο Παπαδόπουλος. Δεξιά, δεξί μπάκ ο Παντελιάδης, σέντερ μπάκ ο Αναστασιάδης, που είναι και αρχηγός της ομάδος μαζί με τον Κοκόλη, και αριστερά είναι ο Ασίγμπα. Στα χαφ βρίσκεται ο Μπλάζιτς, ο Όμο και ο Ακώστα.
όπως και ο Πίτη. Και ο Βασιλαντονόπουλος είναι ουσιαστικά χαφ, αν και θα αγωνιστεί σαν δεύτερος επιθετικός, με τον Βάντερσον επίσης ένα χαφ που θα βγαίνει και σαν κρυφός επιθετικός. Τώρα να περάσουμε και στο μπάγκο της φιλοξενούμενης ομάδος. Αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Μελισσάς, ένα παιδί που έχει δοθεί από τον ΠΑΟΚ δανεικός στην ομάδα της Βιωτίας. Υπάρχει ο Λινάρδος, ο Μπουλούλης, ο Τσούκαλος, ο Αναστασόπουλος, ο Κουτρομάνος και ο Ακόλ. Αυτή λοιπόν είναι η αναπληρωματική της Λαμίας. Τον σημερινό αγώνα θα διευθύνει ο κύριος Τσίλιας, ο Θανάης ο Τσίλιας. Θα έχει βοηθούς τον Βασιλόπουλο και τον Κελάζογλου. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Κατσάνης και παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Τάταζης. Σας είπαμε λοιπόν όλο το ρόστερ των πρωταγωνιστών του σημερινού παιχνιδιού και τώρα περιμένουμε την εμφάνιση των δύο ενδεκάδων στο αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, στην ακρίβεια σε 3 λεπτά το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα τόσο τα χθεσινά όσο και των τελευταίων αγωνιστικών ημερών του πρωταθλήματος Super League έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς να βρίσκεται πίσω από την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ βεβαίως ισοβαθμεί με 13 βαθμούς στην πρώτη θέση μαζί με τον Ατρόμητο, ο οποίος όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο, καθώς χθες αγωνίστηκε και πέτυχε μία νίκη σημαντικότατη μέσα στην έδρα του. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η Λαμία βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας, σε μια σχετικά πολύ καλή θέση και σε μια θέση η οποία της δίνει τουλάχιστον την άνεση της βαθμολογίας και την άνεση να αγωνιστεί χωρίς να νιώθει από τώρα κάποιον κίνδυνο βαθμολογικό. Και βεβαίως, όπως σας προείπαμε, περιμένουμε να γίνει ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να θα σας το περιγράψουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή κάνουν την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο οι δύο αντίπαλοι. Τα λιγοστά χειροκροτήματα που ενδεχομένως να ακούτε είναι από τους ελάχιστους φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 50 τον αριθμό να μπουν στον αγωνιστικό, στο γήπεδο για να δουν το παιχνίδι. Και βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερα αν το γήπεδο είχε κόσμο, αν θα μπορούσε με αυτόν τον θαυμάσιο καιρό που έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη να μπορούσαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και να το δουν από κοντά. Όμως η τιμωρία του ΠΑΟΚ να αγωνιστεί σε 7 εντός έδρας αγώνες με κλεισές στις πόρτες είναι η αιτία. Σήμερα συμπληρώνει 5 αγώνες από τους 7 που αγωνίζεται χωρίς κόσμο στην έδρα του. Παραμένουν άλλα 2 παιχνίδια για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 7 αγωνιστικών και στη συνέχεια να φιλοξενήσει η Τούμπα τον κόσμο. 2 αρχηγοί των ομάδων από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Πέλκας, και από πλευράς Λαμίας ο Αναστασιάδης, μαζί με τους διαιτητές βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες και σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Βεβαίως βλέπουμε τώρα τους αρχηγούς των 2 ομάδων, όπως και όλοι οι παίκτες και οι 22 παίκτες θα κατευθυνθούν προς τη θύρα 4 για να αποθέσουν μάλλον στεφάνια για τα αδικοχαμένα αετόπουλα των Τεμπών, ο Κυριάκος Λαζαρίδης 17 ετών, η Χριστίνα Τζιόβα 18 ετών, ο Τάσος Θεμελής 19 ετών, ο Χαράλαμπος Ζαπουνίδης 20 ετών, ο Γιώργος Γκανάτσος 21 ετών και ο Δημήτρης Ανδρεαδάκης 25 ετών έφυγαν άδικα από τη ζωή, κόπηκε το νήμα της ζωής τους άδοξα και άδικα στα Τέμπη. Και βεβαίως οι 2 αντίπαλοι με όλους
τους ανθρώπους τόσο από τον πάγκο όσο και από το τεχνικό team πηγαίνουν, κατευθύνονται προς τη θύρα 4, εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες των αδικοχαμένων νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ για να καταθέσουν τα στεφάνια. Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ, σας μιλάμε από το γήπεδο της Τούμπας. Οι απανταχού Έλληνες που μας ακούν μπορούν να παρακολουθήσουν σήμερα την μετάδοση και την εξέλιξη του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Λαμίας και βεβαίως από τώρα και στο εξής το ράδιο του Ερευνητικού Οργανισμού των Ελλήνων θα σας μεταδίδει όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα απευθείας, τόσο αυτά του ποδοσφαίρου όσο και του μπάσκετ. Καταθέτουν τα στεφάνια οι παίκτες, βεβαίως τιμούν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα αετόπλα που πρόωρα κόπηκε το νήμα της ζωής τους και όλα πλέον είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και βεβαίως πέραν από το ότι είναι, όπως σας προείπαμε, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε και πώς θα κινηθούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, πώς θα προσπαθήσουν η μεν Λαμία να κρατήσει μακριά από την εστία της τους παίχτες του Δικεφάλου και από την άλλη πλευρά πώς θα μπορέσουν οι παίχτες του Δικεφάλου να σπάσουν αυτό το αμυντικό σχήμα του Μπάμπι Τενέ, ένα αμυντικό σχήμα όπως σας είπαμε που συμπληρώνεται από 7 αμυντικογενείς παίκτες από τους 11 που θα αγωνιστούν. Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν την Τούμπα θα σας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει την εστία που βρίσκεται προς την πλευρά της κάτω Τούμπας και η Λαμία θα έχει την εστία που βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο πέταλο της θύρας 4 προς την πλευρά της άνω Τούμπας. Στη σέντρα λοιπόν είναι η ομάδα της Λαμίας με τον Βάντερσον και όλα είναι πλέον έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Τούμπας, το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Λαμίας. Σφυρίζει ο κύριος Τσίλιας και το παιχνίδι ξεκίνησε. Ο Αναστασιάδης μία μπροστινή παλιά προσπαθεί να περάσει τον Βάντερσον. Κόβουν αμυντική του Δικεφάλου. Την μπάλα την έχει τώρα ο Κρέσπο. Προσπαθεί να τη δώσει στο Λέοβατς. Λάθος η μεταβίβαση και το πρώτο λάγιο out κερδίζει, μάλλον που κατοχυρώνεται στο σημερινό παιχνίδι υπέρ της Λαμίας. Λοιπόν, εδώ ξανά ένας όμιλος παικτών μετά την εκτέλεση του πλαγιού out διεκδίξει την μπάλα. Πλην όμως οι παίκτες της Λαμίας δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν εντός του αγωνιστικού χώρου και βγήκε αυτή πλάγιο out. Νέο πλάγιο out. Ακόμη δεν ξεκίνησε το παιχνίδι. Οι παίκτες των ομάδων παραχώρησαν 3 πλάγια. Τώρα τερματοφύλακας της Λαμίας ο Παπαδόπουλος με ένα ελεύθερο τμήμα μεταφέρει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ξανά γύρισμα από το κέντρο του γηπέδου του Βάντερσον στον τερματοφύλακα του Παπαδόπουλο. Την μπάλα ο Μαουρίτσιο τη γυρίζει πίσω στο Ζαμπράνο για να εξελιχθεί μια επίθεση του Δικεφάλου από την άμυνά του. Ο Κρέσπο στο Λέοβατς και ο Λέοβατς πίσω στον Ρέι την μπάλα. Ο Ρέι στο Ζαμπράνο και ο Ζαμπράνο στον Μάτος. Η αμυντική τετράδα του Δικεφάλου αλλάζει μεταξύ της τη μπάλα. Τώρα ο Μάτος έκανε μία πάσα μπροστά για τον Βιερίνια. Επέστρεψε ο Βιερίνια πίσω την μπάλα. Και τώρα από την αριστερή πλευρά ο Λέοβατς προσπαθεί να πάρει την μπάλα, να τη δώσει στον Μαουρίτσιο, αλλά δεν πρόσεξε ο Βραζιλιάνος και λάθος το κοντρόλ του ή και η μπάλα αράουτ.
Πολύ γρήγορα οι φιλοξενούμενοι χάνουν την κατοχή της μπάλας. Βιερίνια, Ζαμπράνο και Μάτος σε ένα τρίγωνο αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Η μπάλα τώρα στον Κρέσπο, ο οποίος προωθείται σαν center back, περνάει το χώρο του κέντρου, δίνει την μπάλα στο Λεόβατς. Τώρα στον Ελ Καντουρί, Ελ Καντουρί και Λεόβατς αλλάζουν την μπάλα. Σακόφ είναι το pressing των παιχτών της Λαμίας ασφυκτικό και σημαντικό. Μέσω του Ζαμπράνο η μπάλα φτάνει δεξιά στον Βιερίνια ξανά, αλλά είναι πολύ προωθημένη η πάσα του Μαουρίτσιο και δεν την προλαβαίνει ο Βιερίνια, η οποία μπάλα καταλήγει κοντά στο σημαίακι του corner, πλάγιο out. Το πλάγιο out εκτελείται από τους παίκτες της Λαμίας και από μια βαθιά παλιά η μπάλα φτάνει στο Ρέι, την κοντρολάρει, την δίνει στον Κρέσπο, Κρέσπο στον Μαουρίτσιο. Προσπαθεί να βρει τον Μπέλκα, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Και να τώρα η Λαμία προσπαθεί να κάνει μια επίθεση, πλην όμως ο Κρέσπο κόβει τον Βάντερσον σε πλάγιο out. Το πλάγιο out ο Ασίγμπα θα το εκτελέσει, ο έγχρωμος παίκτης της Λαμίας. Τώρα ένα φάουλ υπέρ των παικτών του δικεφάλου στο κέντρο του γηπέδου, λίγο έξω από το ημικύκλιο. Θα το εκτελέσει ο Μαουρίτσιο, μάλλον ο Σακόφ είναι και δίνει την μπάλα αριστερά στο Λεόβατς, ο Λεόβατς στον Μπέλκα και τώρα ξεκινάει μια νέα επιθετική προσπάθεια του δικεφάλου. Ο Μπέλκας με τον Ελ Καντουρί έξω την περιοχή της Λαμίας. Πολύ ωραία η σέντρα του Ελ Καντουρί, πάρα πολύ ωραία προς το σημείο του πέναλτι, δεν την κατάλαβε ο Πρίγιοβιτς και η μπάλα έφυγε out, χωρίς βεβαίως να μπορέσει να την διεκδικήσει και κάποιος αμυντικός της Λαμίας ή ο τερματοφύλακας της, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή και εκτελεί το ελεύθερο και έρχεται στον Ασίγμπα. Βαθιά μπαλιά ο Ασίγμπα, πολύ ωραία ο Ζαμπράνο με το στήθος κόβει την μπάλα. Σακόφ και Λεόβατς συνεργάζονται. Ξανά η μπάλα πίσω στο Ζαμπράνο και αυτός στον Μάτος. Ο Μάτος δεξιά στον Βιερίνια. Πολύ ωραία η πάσα του Βιερίνια για να βρει τον Ελ Καντουρί. Βγήκε όμως γρήγορα ο goalkeeper της Λαμίας ο Παπαδόπουλος και μπλόκαρε την μπάλα. Και τώρα προσπαθεί με τα πόδια να τροφοδοτήσει το Παντελιάδη. Πλην όμως η μπάλα έχει βγει out. Και πάλι ο Ζαμπράνο με την μπάλα στα πόδια, λάθος όμως η μεταβίβασή του. Όλοι οι παίχτες, αγαπητοί φίλοι, είναι στριμωγμένοι, θα μπορούσαμε να πούμε, μαζεμένοι στο μισό του γηπέδου της Λαμίας και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ με αυτό το πολυπρόσωπο αμυντικό σύστημα της νεοφώτισης να κατεβάσει την μπάλα. Να, πολύ ωραία η παλιά προς τον Λεόβατς, σέντρα ο Λεόβατς, αλλά δεν ήταν καλή. Κόπηκε εύκολα από τους παίκτες της Λαμίας, Βασιλαντονόπουλος τον Βάντερσον. Λίγα τα πράγματα, η μπάλα γυρίζει στο Ρέι. Πολύ ψύχρεμα αυτός με προσποίηση αποφεύγει τον αντίπαλό του και τη δίνει στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο στον Μαουρίτσιο. Σακόφ. Βιερίνα για τον Μάτος, την προλαβαίνει πριν βγει η μπάλα αράουτ. Ψάχνει να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του, ο Μάτος τη δίνει και πάλι στο Βιερίνια. Σηκώνει τα χέρια ο Λεόβατς από την άλλη πλευρά να δεχθεί την μπάλα. Μέσω του Κρέσπο φτάνει αυτή σε αυτόν, γρήγορα στον Μαουρίτσιο και το φάουλ.
κερδίζει ο Μαουρίτσιο από τον αντίπαλό του, τον Πίτη, ένα αρκετά δυνατό μαρκάρισμα, και πλέον η μπάλα είναι στημένη αριστερά πλάγια έξω την περιοχή της Λαμίας για να εκτελεστεί το φάουλ, και μάλιστα αυτό θα το εκτελέσει ο Αντζελίνο Βιερίνια, ο οποίος έφυγε από τη δεξιά πλευρά και ήρθε στην αριστερή για να εκτελέσει το φάουλ. Κάνει τις σχετικές υποδείξεις ο κύριος Τσίλιος σε παίκτες, σε αμυντικούς και επιθετικούς, και βεβαίως τώρα ο Βιερίνια εκτελεί το φάουλ. Ωπα, η κεφαλιά πάρα πολύ ωραία του Ελκαντουρί, αλλά έφυγε out. Πρώτη ευκαιρία λοιπόν που καταγράφεται μπροστά στην εστία της Λαμίας. Και το ελεύθερο του Παπαδόπουλου φέρνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Τη διεκδικεί ο Κουκόλης, ο οποίος με μονοκόμμα το λάκτισμα τη φέρνει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, και εκεί ο Ζαμπράνο ελέγχει την μπάλα και την αλλάζει με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο στον Μάτος, έκανε κίνηση ο Μαουρίτσιο, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Βλέπω αυτή τη στιγμή στη δεξιά πλευρά ένα φορτιστή του ΠΑΟΚ να είναι μαζί με τον Βιερίνια. Προφανώς ο Πορτογάλος έχει κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία, Πέλκας και Λέοβατ συνδυάζονται. Στον Ελκαντουρί μπάλα, Μαουρίτσιο. Να, πολύ ωραία παλιά. Γκολ. Πάρα πολύ ωραία παλιά. Άλλαξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα. Ο Ελκαντουρί στο Μαουρίτσιο. Έκανε μια καταπληκτική πάσα ο Μαουρίτσιο στον Λέοβατ που έμπαινε από τα αριστερά και δεν ακολουθήθηκε από αντίπαλό του. Και από πλάγια θέση ο Κροάτης, με ένα ευθύβολο πολύ δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λαμίας, ανοίγοντας το σκορ. Στο 1ο λεπτό λοιπόν, στο 10ο λεπτό, 9 και 41 στην ακρίβεια, ΠΑΟΚ Λαμία 1-0 με σκόρερ το Λέοβατς. Ένα πολύ ωραίο γκολ και σαν εκτέλεση από τον Κροάτη, αλλά πολύ περισσότερο σαν συνολικό συνδυασμός. Και αυτό που πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε είναι η καταπληκτική πάσα του Μαουρίτσιο, ο οποίος έκανε μία πάσα πραγματικά φανταστική και στον ξεμαρκάριστο Λέοβατς, που κεραυνοβόλησε από πολύ κοντά τον Παπαδόπουλο. Άνοιξε λοιπόν το σκορ στη Τούμπα, 1-0 ο ΠΑΟΚ τη Λαμία, και ελπίζουμε αυτό το γρήγορο γκολ να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους βρίσκονται στην Τούμπα, σε αυτούς τους λίγους που βρίσκονται στην Τούμπα, να δουν ένα πιο ωραίο παιχνίδι, καθώς τώρα θα πρέπει και οι νεοφώτιστοι να αντιδράσουν, να επιδιώξουν να φέρουν την μπάλα προς τα καρέ του δικεφάλου. Πράγμα που επιδίωξαν να κάνουν τώρα, πλην όμως έβγαλαν την μπάλα αράουτ, καθώς δεν μπόρεσε ο Ακώστα να την μεταφέρει σωστά στο Βάντερσον. Ο Ρέι πήρε την μπάλα από την εκτέλεση του ΑΟ, την έδωσε στον Κρέσπο, ο Κρέσπο ξανά στον Ζαμπράνο, ο Ζαμπράνο πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πάλι στον τερματοφύλακά του, ο οποίος τη δίνει στο Σακόφ έξω από την περιοχή. Πολύ ωραίο, Σακόφ βρίσκει τον Λέοβατς. Να ο Πρίγιοβιτς που παίρνει την μπάλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, ο Κοκόλης όμως που τον παρακολουθεί και προφανώς θα είναι ο φρουρός του, βγάζει την μπάλα αράουτ. Ο Πρίγιοβιτς δέχεται την μπάλα από το αράουτ του, το πλάγιο αράουτ του, το Λέοβατς. Να ο Πέλκας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, έχει την μπάλα έξω την περιοχή στον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο από την άλλη πλευρά αλλάζει το παιχνίδι στον Μάτος. Μάτος με Βιερίνια προσπαθούν να παίξουν το 1-2, αλλά δεν ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους, καθώς παρεμβάλλεται πόδι αμυντικού. Ξανά ο Βιερίνια στον Κρέσπο και ο Κρέσπο στον Λέοβατς. Λέοβατς και Κρέσπο αλλάζουν την μπάλα. Αποδέκτης τώρα ο Σακόφ ακριβώς το ημικύκλιο. Μια πάρα πολύ επίσης ωραία παλιά στο Λέοβατς, αλλά δεν την προλαβαίνει για λίγο και βγαίνει μπάλα αράουτ. Αυτό που μέχρι στιγμής σε αυτά τα 12 λεπτά διακρίνουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι ότι προσπαθούν να βγάλουν
κρυφούς παίκτες από την πίσω πλευρά της ζώνης προς την άμυνα της Λαμίας. Το κατόρθωσαν στη φάση της επιτυχίας του γκολ και βεβαίως και σε αυτή τη φάση είδα πολύ ωραία η πάση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Αλίμονο βεβαίως αν ολοκληρώθησαν και όλες αυτές οι προσπάθειες, τότε αγαπητοί φίλοι δεν θα παίζαμε ποδόσφαιρο, θα παίζαμε μπάσκετ και το σκορ θα ήταν κάπου αλλού. Τώρα η Λαμία έχει κερδίσει μπροστά στον πάγκο του, ήταν ένα πλάγιο out. Ο Παντελιάδης με κεφαλιά προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Βάντερσον, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Κρέσπο. Πήγε δυναμικά ο Ισπανός επάνω του και έκοψε την μπάλα. Και τώρα ακριβώς στη γραμμή του κέντρου το φάουλ. Ο Κουκόλης στον αρχηγό του τον Αναστασιάδη και αυτός προσπαθεί να περάσει την μπάλα μπροστά στο Βασιλαντονόπουλο, αλλά κόβεται πολύ γρήγορα. Πολύ ανεμικές οι προσπάθειες των παικτών της Λαμίας στο επιθετικό κομμάτι και κόβονται πολύ εύκολα. Τώρα ο Πρίγκοβιτς έχει τεχθεί την μπάλα σαν έξω δεξιά, τη δίνει βεβαίως στον Μάρτους και ξαναπηγαίνει στη θέση του. Η μπάλα στον Βιερίνια, πολύ ωραία η σέντρα του Βιερίνια προς τον Πρίγκοβιτς. Πρόλαβε όμως ο Αναστασιάδης και με το κεφάλι έβγαλε την μπάλα corner, το οποίο καλείται να εκτελέσει ο Βιερίνια ακριβώς μπροστά στη θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας. Συνοστισμός και πάλι στα καρέ του τερματοφύλακα της Λαμίας του Παπαδόπουλου. Ο Βιερίνια θα εκτελέσει το corner και καλή εκτέλεση, αλλά μπάλα παίρνει τροχιά προς τα έξω. Εύκολη η απόκρουση των αμυντικών της Λαμίας και βεβαίως ο Μπλάζιτς την μπάλα την αλλάζει με συμπαίκτη του, πλην όμως πολύ λίγες επιτυχημένες προσπάθειες των παικτών της Νεοφώτισης να γίνουν απειλητικοί, δεν έχουν φτάσει καν στην εστία του Ρέι. Τώρα ήταν η ευκαιρία ο Ελ Καντουρί να περάσει την μπάλα στον Πέλεκα που είχε φύγει στον κενό χώρο, δεν προσπάθησε. Μάλλον δεν πέτυχε η προσπάθειά του αυτή. Και να λοιπόν οι φιλοξενούμενοι που περνάνε οργανωμένα αυτή τη φορά τη γραμμή του κέντρου προς την περιοχή του δικεφάλου, αλλάζουν την μπάλα. Πίσω η μπάλα στον Κοκόλη, τον δεύτερο σέντερ μπακ, και από εκεί στον Παντελιάδη, ο Παντελιάδης τον Ατσίγμπα και βεβαίως να ένα πραγματικά ωραίο άνοιγμα των παικτών της Λαμίας. Μπάλα στα πόδια του Αναστασιάδη του αρχηγού, αλλά ο Βιερίνια προλαβαίνει και κόβει σε πλάγιο out. Το παιχνίδι τώρα έχει μεταφερθεί στο μισό γήπεδο προς την πλευρά της εστίας του δικεφάλου από τους παίκτες της Λαμίας. Προσπαθούν ο Μπλάζιτς πολύ ωραία. Να λοιπόν, ήταν πολύ καλή αυτή η προσπάθεια των παικτών της Λαμίας. Για πρώτη φορά κατόρθωσαν να μπουν συνδυασμένα μέσα στην μεγάλη περιοχή του δικεφάλου, αλλά το σουτ πολύ ανεμικό και πολύ άστοχο, δεν ανησύξε το Ρέι. Βγήκε μπάλα out. Ο Ρέι την στείνει τώρα στην γραμμή της μικρής περιοχής και θα εκτελέσει το out. Φωνάζει τους συμπαίκτες του να φύγουν προς το κέντρο του γηπέδου και ο Αργεντίνος goalkeeper ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πραγματικά γίνεται, μεταφέρει την μπάλα σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, πηδάει ο Πρίγκοβιτς για την κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει, πλην όμως η αποαπόκρουση του αντιπάλου την μπάλα φτάνει στο Ζαμπράνο, αυτός τον Σακόφ, πολύ ωραίο το τριγωνάκι και πάλι Σακόφ, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Πρίγκοβιτς. Να ένα σούτ μακρινό του Πέλκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ήταν από καλή θέση, αλλά ήταν και πολύ μακριά και δεν τοποθέτησε ο νεαρός αρχηγός του δικεφάλου σωστά το σώμα του και η μπάλα έφυγε out. Το out καλύτερα να εκτελέσει ο Παπαδόπουλος, ο goalkeeper της Λαμίας, ο οποίος όμως κάνει πολύ κακή εκτέλεση
και στέλνει κατευθείαν την μπάλα πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Λέω Βατς πίσω για τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο αποφεύγει τον αντίπαλό του και αλλάζει με τον Σακόφ και γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέι, ο οποίος παρακολουθεί από καλύτερη θέση τον αγώνα. Ξανά στο Σακόφ. Σακόφ, Κρέσπο. Αλλάζουν πολύ εύκολα οι παίκτες της αμυντικής γραμμής του δικεφάλου την μπάλα, καθώς δεν υπάρχει μεγάλη πίεση από τους αντιπάλους τους. Τώρα Ζαμπράνο πήρε την μπάλα σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου και τη δίνει στο Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο στον Βιερίνια, Ελ Καντουρί, Μάτος. Πολλές και συνεχείς οι πάσεις των παικτών του δικεφάλου για να ξεμαρκάρουν συμπαίκτη τους. Προωθήθηκε τώρα ο Ζαμπράνο στο Βιερίνια. Βιερίνια για τον Μπρίγιοβιτς. Κρέσπο και Ζαμπράνο ξαναλάζουν την μπάλα. Μαουρίτσιο, ο Βραζιλιάνος κινητήριος μοχλός του παιχνιδιού του δικεφάλου. Είναι αυτός που πάντοτε θα υποδεχθεί την μπάλα από τους δύο center back για να κάνει παιχνίδι. Τώρα ο Ζαμπράνο δείχνει στους συμπαίκτες του να ξεμαρκαριστούν για να κάνει μια πάσα δεξιά προς τον Μπρίγιοβιτς, τον οποίο κόβει ο Αναστασιάδης, ο οποίος Αναστασιάδης όμως κερδίζει και το πλάιο out, καθώς χτύψε την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του και η μπάλα βγήκε πλάιο out από τον παίχτη του δικεφάλου, από τον φορ του δικεφάλου. Και με τον Ακώστα ή φιλοξενούμενοι εκτελούν το πλάγιο out, η μπάλα στον Μπλάζιτς και από τον Μπλάζιτς τον Βάντερσον, ο οποίος κερδίζει ακριβώς στη γραμμή του κέντρου ένα φάουλ από το μαρκάρισμα του Κρέσπο. Ετοιμάζονται οι φιλοξενούμενοι να εκτελέσουν το φάουλ. Το παιχνίδι, στο παιχνίδι συμπληρώθηκαν 19 λεπτά αγώνα, 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Λεοβάτς από το 10ο λεπτό. Να, οι φιλοξενούμενοι έξω από την περιοχή του δικεφάλου προσπαθούν να περάσουν. Πέρασε ο Βάντερσον την μπάλα μέσα από τα πόδια του αντιπάλου του. Πλην όμως δέχθηκε το μαρκάρισμα, δεν μπόρεσε να τη διεκδικήσει. Μία μπροστινή παλιά παίχτης της Λαμίας του Βάντερσον, ήταν όμως σε εμφανή θέση offside. Δεν διεκδίκησε την μπάλα για να μην σφυρίξει ο διαιτητής του offside. Αυτή έφτασε στο Ρέι, ο οποίος Ρέι την μετέφερε γρήγορα στο Σακόφ. Ο Σακόφ στο Λέοβατς, ο Λέοβατς στον Κρέσπο. Κρέσπο και Ζαμπράνο ξανά αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Ο Ζαμπράνο φτάνει στο κέντρο και τη δίνει στον Μαουρίτσιο, ο οποίος Μαουρίτσιο προσπαθεί να παίξει με τον Βιερίνια. Μια μεγάλη, πολύ ωραία παλιά του Κρέσπο στον Μάτος. Μια πενιντάρα πάσα δεξιά ο Μάτος, δεν μπόρεσε όμως να πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Δαμίας και έφερε πίσω την μπάλα. Πολύ ωραία η πάσα του Ζαμπράνου στον Πέλκα, ο οποίος έξω από την περιοχή προσπαθεί να σουτάρει. Η μπάλα πήγε με ναούτ, αλλά ο κύριος Τσίλες σφύριξε φάουλ, γιατί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ την ώρα που επιχειρούσε το σουτ δέχτηκε το τάκλ αντιπάλου του και τον βρήκε στα πόδια. Το φάουλ είναι ακριβώς στο κέντρο της εστίας της Λαμίας. 3-4 μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Κάποτε ο ΠΑΟΚ είχε καταπληκτικούς εκτελεστές στις στημένες φάσεις, με ξέχοντα τον Κώσταντο Φραντζέσκο, ο οποίος αν θα βρίσκεται σήμερα στην Τούμπα και θα είχε να εκτελέσει αυτό το φάουλ, πολλοί θα στοιχημάζαν και για την επιτυχία του. Ο Πέλκας φαίνεται ότι θα το εκτελέσει, βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Κύριος Τσίλιας μετρά την απόσταση που πρέπει να καθίσει το τείχος και τοποθετεί το αμυντικό τείχος των Λαμιωτών σωστά. Μάλιστα ο αρχηγός της Λαμίας, ο Αναστασιάδης, λέει στον διαιτητή ότι είναι πολύ μακριά το τείχος. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ ο Πέλκας, αν υπάρχει σωστός εκτελεστής εκεί πέρα. Όχι, εντάξει. Ένα φάουλ χωρίς φόρα και με φάλτσο. Έφυγε η μπάλα, αλλά
και εστία να έβρισκε, την έλεγχε πλήρως ο Παπαδόπουλος. Αλίμονο τώρα αν εκτελούνται έτσι κάποια φάουλ. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ είναι ότι δυστυχώς δεν έχει παίκτες για εκτελέσεις στημένων φάσεων. Δεν υπάρχουν παίκτες. Δεν υπάρχει ένας παίκτης που να προκαλεί φόβο την αντίπαλη εστία όταν πρόκειται να εκτελέσει στημένη φάση έξω από την περιοχή, να εκτελέσει φάουλ. Γρήγορα η μπάλα στον Μαουρίτσιο, ο οποίος ετοιμάζει την καινούργια επίθεση, αλλάζει με τον Λέοβατς. Πίσω ο Λέοβατς ο Κρέσπο, γιατί μαρκαρίστηκε. Ο Κρέσπο στο Ρέι και ο Ρέι προφανώς στο Ζαμπράνο, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και ξαναξεκινάει από δεξιά με τον Μάτους μια καινούργια επίθεση του κεφάλου. Ο Βιερίνια προσπάθησε να δώσει με φαλτσάκι την μπάλα, δεν την κατάφερε. Ο αντίπαλός του τη γύρισε πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος κάνοντας ένα ελεύθερο λάκτισμα την έβγαλε πλάγιο out. Μπάλα έξω από την περιοχή της Λαμίας, δεξιά, καταπληκτική. Να, ο Μαουρίτσιο. 2-0, 2-0 αγαπητοί φίλοι, στο 23 από τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος δεν είχε παρά να ακολουθήσει τη φάση με το πλασέ του Κάλκα που βγήκε μόνος του με τον Παπαδόπουλο και να τη σπρώξει στην εστία ένα γκολ, όχι πολύ εύκολο, ένα γκολ το οποίο θα ήθελε αν πολύ μαεστρία και πολύ τέχνη για να μην σημειωθεί. Και σε αυτή τη φάση που βρέθηκε ο Πρίγιοβιτς, αν ήταν δυνατόν να χάσει τέτοιο γκολ ο Σέρβος. Νωρίς λοιπόν στο 24ο λεπτό το σκορ γίνεται 2-0 και τα πράγματα εξελίσσονται για τον ΠΑΟΚ πολύ εύκολα όσον αφορά την επιτυχία των γκολ. Η Λαμία την περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς, πιο δυνατή, να φέρει μεγαλύτερη αντίδραση μέσα στο παιχνίδι και να φέρει σε πιο δύσκολη θέση το ΠΑΟΚ. Δυστυχώς όμως τώρα μία πάσα από το κέντρο του γηπέδου του Βλάζιτς και μάλιστα εκνευρισμένος λουτσάκι μακριά την μπάλα γιατί υπέπεσε σε φάουλ. 2-0 λοιπόν πολύ εύκολα, για να είμαστε ειλικρινείς, σε ρυθμό προπόνηση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι ο Βραζιλιάνος ο Μαουρίτσιο σήμερα αναδεικνύεται σε πρωτεργάτη της ανάπτυξης του ΠΑΟΚ. Να, εδώ στον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν λίγο απρόσεκτος στην πάσα του, θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθεί σοβαρότερος κίνδυνος στην εστία της Λαμίας, η οποία αυτή τη στιγμή περνάει το κέντρο του παιδού με το Βάτος. Πολύ ωραίο το άνοιγμα αριστερά προς τον Παντιλιάδη. Σεντράρι. Η απόκρουση. Για να δούμε ποιος παίχτης του δικεφάλου είναι αυτός ο οποίος απόκρουσε την μπάλα και βρέθηκε κάτω. Ήταν ο Μάτος, ο οποίος Μάτος σηκώνεται, προς στιγμή έδειξε να τραυματίζεται και τώρα κοντά στο κόρνερ, στο σημαίακι του κόρνερ, παίκτης Λαμίας εκτελούν ένα πλάγιο out με τον Παντιλιάδη, πολύ μεγάλο το και πολύ δυνατό το πλάγιο out, αναγκάζει τον Ζαμπράνο να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ μεγάλο το πλάγιο out παίκτης Λαμίας, ήταν σαν χτύπημα κόρνερ και μετέφερε την μπάλα σχεδόν κοντά στην εστία του Ρέι. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Μπλάζιτς. Εκτελείται, σηκώθηκε ο Αναστασιάδης ανενόχλητος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και έκανε την κεφαλιά. Δυστυχώς σε αυτή τη φάση η άμυνα του ΠΑΟΚ έδειξε μια δυσλειτουργία. Κανένας δεν ακολούθησε τον αντίπαλο center back που προωθήθηκε στην εκτέλεση του κόρνερ και έκανε ανενόχλητο την κεφαλιά. Αν έβρισκε και στόχο θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Ρέι. Βέβαια
η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ, υπάρχουν διαστήματα που και σε άλλα παιχνίδια που σε στημένες φάσεις ή σε σέντρες δείχνει κάποιο πρόβλημα, μια ολιγορία, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τη συγκεκριμένη, τη σημερινή, δεν τη στήχησε. Δεξιά η μπάλα τώρα στον Βασιλαντονόπουλο. Μα, την αλλάζει μαζί με τον Βάντερσον, πολύ τεχνίτης, ο παίχτης της Λαμίας. Αριστερά στον Παντελιάδη, ο οποίος κάνει προσπίση, είναι έξω από την περιοχή. Αλλά η τελική πάσα των φιλοξενούμενων δεν είναι καλή. Η μπάλα βγαίνει κατευθείαν out. Μία δεύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζει από τους Paul Boy που βρίσκονται στην Τούμπα. Και ο Ρέι καλείται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε συμπληρώσει 28 λεπτά παιχνιδιού. 2-0 ΠΑΟΚ Λαμία με γκολ τον Λέοβατς και Πρίγιοβιτς. Το πρώτο Λέοβατς στο 10 λεπτό και το δεύτερο ο Πρίγιοβιτς στο 23 λεπτό του παιχνιδιού. Από αριστερά πάλι ο ΠΑΟΚ. Ο Λέοβατς ως θα τροφοδοτήσει τον Πρίγιοβιτς. Στη συνέχεια ο Πέλκας προσπάθησε να πάρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Βγήκε άρα την μπάλα για την ομάδα του Δικεφάλου. Γύρισε πολύ πίσω ο Ελκαντουρί για να αποδεχτεί την μπάλα, την επιστρέφει ο Ζαμπράνο και αυτός δεξιά στον Μάτος. Οι παίχτες του Δικεφάλου κυκλοφορούν πολύ καλά την μπάλα και μάλιστα είναι από τις λίγες φορές που κυκλοφορούν και σχετικά γρήγορα και αυτό τους δίνει το δικαίωμα να βρίσκονται πολλές φορές ξεμαρκάριστοι σε αντίθεση με τους παίκτες της Λαμίας, οι οποίοι δυσκολεύονται να τους ακολουθήσουν ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Πολύ ωραία. Μαουρίτσιο Ελκαντουρί. Ο Βραζιλιάνος κάνει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τώρα ζήτησε ένα φάουλ, αλλά είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του. Πολύ καλή και η προσπάθεια τώρα του Μπλάζιτς, ο οποίος προσπάθησε να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του από την αντίθετη πλευρά, αλλά η ενέργειά του ήταν περίτεχνη, οι τρίπλες του ήταν πολύ ωραίες. Λοιπόν, λάθος τώρα και από πλευράς Πέλκα που δέχτηκε την μπάλα από το Λέοβατς σε ένα πλάγιο out και δεν μπόρεσε να την επιστρέψει σε συμπαίκτη του. Μια διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ Πέλκα και Βάντερσον, ο παίκτης της Λαμίας, βρίσκεται στο χόρτο πεσμένος. Να τώρα όμως ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις να κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Σκάβει την μπάλα ο Βιερίνια για τον Πρίγιοβιτς, αλλά βρίσκεται σε θέση offside. Στη φάση αυτή προσπάθησαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να βρουν τον Πρίγιοβιτς. Ο Βιερίνια ήταν μέσα στην περιοχή, θα μπορούσε να εκτελέσει, να κάνει το σούτ ο ίδιος προς την αιστεία της Λαμίας και να γίνει πολύ απειλητικός, καθώς ο Πορτογάλος έχει και πολύ δυνατά πόδια και μπορεί να σουτάρει. Πλην όμως θέλησε να βρει το συμπαίκτη του, δεν πρόσεξε, ήταν σε θέση offside, σταμάτησε η επίθεση. Να όμως και πάλι ο Πρίγιοβιτς έξω από την περιοχή της Λαμίας που έχει την μπάλα, τη δίνει στο Βιερίνια, αυτό στον Μαουρίτσιο. Ελκαντουρί, φανταστική πάσα. Πάρα λίγο θα ήταν αυτό γκολ, προσπαθώντας να κόψει ο Ασίγμπα τον Πέλκα με το κεφάλι, γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα και ο Παπαδόπουλος πραγματικά με μια καταπληκτική εκτείναξη απέκοψε. Πολύ ωραία η φάση αυτή, έστω και αν θα μπορούσε να σημειωθεί ένα υπέροχο αυτό γκολ, ας μας επιτραπεί η έκφραση, αγαπητοί φίλοι. Και ο Όμο τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Πολύ ανεμικές οι προσπάθειες των παικτών της Λαμίας, εκτός από ένα κόρνερ που κατόρθωσαν να κερδίσουν, δεν δείχνουν ότι μπορεί να δυσκολέψουν αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Βιερίνια δεξιά στον Μάτος. Από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να πω, αγαπητοί φίλοι, η
νέο σουτ του Σακό φάουλ. Πέρασε ο Μάτος μια καταπληκτική πάσα έξω από την περιοχή. Ο Μάτος πέρασε μια καταπληκτική πάσα στον Ελ Καντουρί, ο οποίος βρισκόταν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Προσποίηση ξέφυγε από τον αντίπαλό του, γύρισε το σώμα, γυριστό, πολύ ωραίο το σουτ, βρήκε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32 λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, το κάρι για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να κάνει 3 τα γκολ του με τον Ελ Καντουρί. Δεν σημειώθηκε το γκολ, αλλά το χειροκρότημα των λίγων που βρίσκονται στην Τούμπα για την προσπάθεια του Ελ Καντουρί ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. 65% η κατοχή της μπάλας για τον ΠΑΟΚ και μόλις 35% για τους φιλοξενούμενους. 5 τα σούτ που έκαναν οι παίχτες του Δικεπάλου προς την αιστεία της Λαμίας και μόλις 2 τα σούτ των Λαμιατών. Με 65% κατοχή ο ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι πόσο πιεστικός είναι προς την αντίπαλη αιστεία. Τώρα όμως πήγε να αλλάξει, να κερδίσει την μπάλα, την έχασε και να τώρα που γίνεται 3-4 ένας εφενδιασμός, λάθος ο Ελ Καντουρί, δείχνει να μην πατάει και καλά, προφανώς θα δέχτηκε στην διεκδίκηση της μπάλας μια κλωτσιά. Ο Βασιλαντωνόπουλος τώρα την μπάλα αυτή στον Βάντερσον. Ο Βάντερσον είναι ο μοναδικός παίκτης της Λαμίας που προσπαθεί να μεταφέρει ως το δυνατόν την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή. Να στον Παντελιάδη αριστερά, δέχεται το τάκλιν του Μάτος και κερδίζει ο παίκτης του ΠΑΟΚ και το πλάγιο out. Συμπληρώσαμε 34, πάμε στο 30, προς το 35 λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Λαμία 2-0 από τα γκολ του Λέοβατς και του Πρίγιοβιτς και ένα δοκάριο δικέφαλος με τον Ελ Καντουρί στο 32 λεπτό παιχνιδιού. Πολύ άνετο το απόγευμα των παιχτών του δικεφάλου. Ο Μαουρίτσιο στον Πέλκα τον Πρίγιοβιτς που σε αυτή τη φάση βρέθηκε σαν αριστερός ακραίος, τρέχει να πάρει τη θέση του. Συγκλίνει και ο Βιερίνια τώρα προς το κέντρο του γηπέδου για να ξεμαρκάρει τον Μάτος, ο οποίος έχει την μπάλα και να παίξει σαν πλάγιος. Καταπληκτική η τρίπλα του Μάτος στον αντίπαλό του. Πραγματικά αλλάζουν πολύ ωραία οι γηπεδούχοι την μπάλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα και έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους αντιπάλους, οι οποίοι δεν μπορούν σε πολλά σημεία του παιχνιδιού να τους ακολουθήσουν. Ελ Καντουρί, μία ωραία πάσα, μία φανταστική ενέργεια, μία φανταστική ενέργεια του Μαουρίτσιο, ο οποίος αφήνει την μπάλα με προσποίηση να περάσει κάτω από τα πόδια για την πάρει ο Πρίγιοβιτς και στη συνέχεια ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ προσπαθώντας να τροφοδοτήσει τον Μάτος, δέχεται το αντικανονικό μαρκάρισμα και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει έξω από την περιοχή της Λαμίας ένα φάουλ. Είναι περί τα 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βρίσκονται αρκετοί παίκτες που θα το εκτελέσουν, αλλά αυτή τη φορά βλέπουν εκτελεστής να είναι ο Βιερίνη. Αλλά πραγματικά ήταν φανταστική η προσποίηση του Μαουρίτσιο. Φανταστική η προσποίηση του Μαουρίτσιο, αγαπητοί φίλοι. Δείχνει ο Βραζιλιάνος πλέον ότι αρχίζει να γίνεται ένας από τους ηγέτες του δικεφάλου. Για να δουν το φάουλ ποιος θα το εκτελέσει. Όπως είπαμε, ο Βιερίνια, πολύ ωραία, ΣΥΡΙΖΑ από το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα out, αν πήγαινε 10 πόντους πιο κάτω, ούτε που θα την έβλεπε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έμεινε καρφωμένος στη θέση του, καθώς δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Πέρασε ο Βιερίνια την μπάλα πάνω από το τείχος, αλλά για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δείχνει πολύ μεγάλη ποιότητα ο Βραζιλιάνος, ο Μαουρίτσιο, στις ενέργειές του, στις πάσεις του. Τώρα αυτή την προσποίηση που έκανε για να πάρει την μπάλα ο Πρίγκοβιτς ήταν φανταστική. Μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα της Λαμίας, Παπαδόπουλου. Μετά από γύρισμα του συμπαίκτου κάνει το ελεύθερο. Παντελιάδης στο κέντρο του γηπέδου αριστερά προσπαθεί να τη μεταφέρει σε
συμπαίκτη σου, αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out. Λάθος εδώ. Να εδώ ο Πέλκας εκμεταλλεύει το λάθος, κάνει τη σέντρα, φεύγει προς τον Μπρίγιοβιτς, η μπάλα πηδάει, αλλά γρήγορη έξοδος του Παπαδόπουλου, κλειτώνει τη Λαμία από ένα τρίτο γκολ. Υπάρχουν στιγμές, αγαπητοί φίλοι, στο παιχνίδι που χάνεται η μπάλα έξω από την περιοχή της Λαμίας, όχι μόνο από τις επινοήσεις αλλά και από την ταχύτητα που την αλλάζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Πέλκας κάνει ένα πολύ άτσαλο και σκληρό φάουλ, θα δεχτεί και την κίτρινη την κάρτα και πράγματι αυτό συμβαίνει. Το φάουλ το κέρδισε ο Ασίγμπα από πλευράς Λαμίας. Τώρα βλέπω τον κύριο Τενέ να έχει σηκώσει και το Ντακόλ με το νούμερο 99 για να γίνει πρώτη αλλαγή το φιλοξενούμενο. Περνάει ο Παντιλιάδης την μπάλα, εύκολη η απόκρουση του Κρέσπου και ο Πέλκας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λέοβατς και τώρα πάλι ο Πέλκας ξεκινάει μία επίθεση, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα προς τον Ελκαντουρί. Νέο φάουλ κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπλάζιτ στο χώρο του κέντρου. Να δούμε και ποιον θα αντικαταστήσει ο κύριος Τενές. Βγαίνει το νούμερο 18 που είναι ο Κοκόλης. Ο Κοκόλης το 40 παίρνει το δρόμο για τον πάγκο της ομάδας του και στη θέση του μπαίνει ο Ντακόλ, βγάζει έναν αμυντικό, βάζει έναν επιθετικό ο κύριος Τενές. Αναμενόμενη μένει η αντίδρασή του καθώς είναι το 2-0 που καταγράφεται στο 40 του αγώνα. Αναγκάζει τον τεχνικό της Λαμίας να δει λίγο πιο επιθετικά το παιχνίδι. Έκανε τα πλάνα του πριν από το παιχνίδι, παρέταξε 7 αμυντικογενείς παίκτες, όμως το γρήγορο γκολ χάλασε τα σχέδια. Εδώ ζητάει ένα χέρι ο Πλάτζης στο κέντρο κυπέδου, πλην όμως δεν έχει δίκιο γιατί ο Ελ Καντουρί γύρισε πλάτη για να μην δεχθεί την μπάλα και αυτή βρήκε στο χέρι του. Μετά από διαμαρτυρίες του παίκτη της Λαμίας, τελικά το φάουλ το υποδεικνύει ο διαιτητής. Η μπάλα είναι στημένη έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Τη δεξιά πλευρά θα το εκτελέσει ο Πλάζιτς. Πολύ κακή εκτέλεση, εύκολη η αποκοσή των αμυντικών του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι μάλιστα βγαίνουν και γρήγορα μπροστά με τον Μπρίγιοβιτς, έχει την μπάλα. Την μεταφέρει στον Ελ Καντουρί, αλλά δεν μπήκε δυνατά στη φάση ο Ελ Καντουρί. Έφυγε ο Βασιλαντονόπουλος στον εφηδιασμό και κέρδισε και το φάουλ. Τραυματίστηκε μάλιστα αυτός. Και ο... Α, δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι, αγαπητοί φίλοι, ο Σακόφ στην διεκδίκηση. Κάποιοι παίκτες επ' ευκαιρία της διακοπής πηγαίνουν προς τον μπάγκο του δικεφάλου και παίρνουν νερά για να δροσιστούν. Με 24 και 25 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεστε ότι θυμίζει καλοκαίρι σήμερα η Τούμπα. Τόσο ο Βασιλαντονόπουλος βρίσκεται στο κορτάρι, δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας του, όσο και ο Σακόφ που βρίσκεται και αυτός στο χορτάρι. Να δούμε αν θα υπάρξει πιο σοβαρό πρόβλημα για κάποιον από τους δύο. Ο παίκτης της Λαμίας σηκώθηκε, δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε αντίθεση με τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Τελικά δεν είναι
Δεν είναι Σακόφ, είναι ο Ζαμπράνο, είναι, αγαπητοί φίλοι, συγγνώμη, ο οποίος δείχνει ότι πονάει και δεν πατάει καλά το πόδι του. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες, ο Περουβιανός αμυντικός του δικεφάλου. Το φάουλ έχει κατοχυρωθεί υπέρ του ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να το εκτελέσει του Κρέσπο. 42 λεπτό, αγαπητοί φίλοι που παρακολουθείτε από το ράδιο του ΕΟΕ την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. 2-0 ο δικέφαλος προηγείται της νεοφώτισης ομάδας με γκολ το Λέοβατς και Πρίγιοβιτς και ένα δοκάρι είχε με τον Ιλ Καντουρί και άλλες 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Καλεί ο διαιτητής να περάσει ο Ζαμπράνο στο γήπεδο, ο οποίος δείχνει να πονάει και να μην πατάει καλά το πόδι του. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αλλαγή στο ημίχρονο, αν θα μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό, καθώς μένουν και λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο. Μια βροστινή μπαλιά τώρα των παικτών της Λαμίας ήταν εύκολη υπόθεση για το Ρέι, που φωνάζοντας για να μην παρενοχληθεί από τον Κρέσπο έχει την μπάλα στην κατοχή του. Το ελεύθερο προς τον Μπέλκα. Σταματάει ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ την μπάλα. Τη μεταφέρει στον Ιλ Καντουρί, αλλά απρόσεκτο το κοντρόλ του χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Και αυτή πάλι βρίσκεται στα πόδια των παικτών της Λαμίας. Στον Ασίγμπα δεξιά η μπάλα στον Μπλάζιτς. Βασιλαντονόπουλος μπροστά για τον Βάντερσον. Περίτεχνεσμένοι οι ενέργειες παίκτη της Λαμίας. Να μια μπροστινή παλιά, πλην όμως είναι πολύ προωθημένη στην περιοχή του Ρέικη. Μπάλα καταλήγει out. 44 λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Λαμία 2-0. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε επιθετικό μονόλογο για τους γηπεδούχους. Λίγο μένει για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Αυτή τη στιγμή μάλιστα ο τέταρτος διαιτητής δείχνει ένα λεπτό καθυστερήσεων. Το ελεύθερο το διεκδίκησε από τον Βασιλαντονόπουλο ο Πέλκας, αλλά έκανε και φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Θα εκτελεστεί το φάουλ από τον παίκτη της Λαμίας. Τελικά ο Ασίμπα κάνει μια εκτέλεση πολύ ωραία στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου, στον ξεμαρκάριστο Παντελιάδη, ο οποίος έξω από την περιοχή προσπαθεί να ταλαιπωρήσει τον Βιερίνια. Όμως απρόσεκτη η πάσα στην διεκδίκηση της μπάλας, ο Βιερίνια υποπίπτηκε σε φάουλ. Έβαλε πολύ δυνατά το πόδι του και δεν βρήκε μπάλα, αλλά βρήκε τα πόδια του αντιπάλου του. Και έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με τη Λαμία να εκτελεί ένα φάουλ έξω από την περιοχή του δικεφάλου. Θα το εκτελέσει ο Βλάζης. Στημένοι όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή. Καλή εκτέλεση. Αλλά δεν υπάρχει παίκτης να διεκδικεί στην μπάλα εκεί, η οποία μάλιστα δεν βγήκε ούτε καν out. Δύσκολη η περίπτωση αυτή για το τέτοιο. Η μπάλα έπαιξε το δικό της παιχνίδι, χτύπησε στο πόδι του Μαουρίτσου που είχε κάνει tackling και δεν βγήκε εκτός γηπέδου. Έγινε η σέντρα, επιχείρησε ο Παντελιάδης το πολύ δυνατό σου, βρήκε τα σώματα των αμυντικών. Πάλι η Λαμία στο προσκήνιο σε αυτή τη φάση. Αλλά εκεί που πήγε η σέντρα είναι εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα του δικεφάλου, το Ρέι, και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Λαμία 2-0 με σκόρερ τους Λέοβατς και Πρίγιοβιτς. Ένα δοκάρι επιπλέον για τον δικέφαλο με τον Ιλ Καντουρί. Θα επανέλθουμε στην μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr. Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name. Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr. The Hosting Experts. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.
δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Λαμίας. 2-0 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Δικέφαλος προηγείται της Νεοφώτιστης με 2 γκολ. Πέτυχαν ο Λέοβατς και ο Πρίγιοβιτς. Είχε και ένα δοκάρι με τον Ελ Καντουρί. Ήταν ένα ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες να πετύχει και άλλα γκολ. Ανεμική η αντίσταση της ομάδας του Μπάμπη Τενέ. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε πριν ακριβώς από μισό λεπτό. Μία μπροστινή παλιά του Βάντερσον στην περιοχή του ΠΑΟΚ, όμως ο Ρέι βγαίνει και παίρνει την μπάλα και την δίνει στον Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έδειξε σημαντικά στοιχεία, ταχύτητα στο παιχνίδι του, κυκλοφορία της μπάλας σωστή, με ηγέτη τον Βραζιλιάνο τον Μαουρίτσιο, ο οποίος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, πέρασε για μια καταπληκτική πάσα στο πρώτο γκολ στο Λέοβατς. Είχε συμπαραστάτες και τον Σακόφ και τον Τέλκα στο χώρο του κέντρου. Οι δύο πλάγοι, ο Μάτος και ο Λέοβατς, πάρα πολύ καλοί, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν είχε και πολλά προβλήματα, καθώς η Λαμία δεν μπόρεσε να πιέσει επιθετικά. Και από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο οι παίχτες του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν και το σκορ, αλλά να δείξουν και περισσότερα πράγματα στους λίγους θεατές που βρίσκονται στην Τούμπα, καθώς η τιμωρία της κρατάει τον μεγάλο όγκο των φίλων του ΠΑΟΚ μακριά της και παρακολουθούν την ομάδα τους από τους δέκτες των τηλεοράσεων. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται με 2-0, έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της νίκης στο σημερινό παιχνίδι. Θα πρέπει να βεβαίως να τονίσουμε ότι πριν από το παιχνίδι οι δύο ομάδες απόθεσαν στεφάνι προς μνήμη των νεαρών του φίλων του ΠΑΟΚ που κάθηκαν τόσο άδικα στα Τέμπη, και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου, να δούμε και πού θα φτάσει το σκορ και πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και βεβαίως τι θα προσφέρει. Ο αρχηγός της Λαμίας, ο Αναστασιάδης, έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της ομάδας, δίνει στον Παντελιάδη, ο οποίος ήταν από τους πιο ζωηρούς παίκτες το φιλοξενούμενο, προσπαθεί να περάσει μια μπαλιά στο Ντακόλ, αλλά η αλλαγή του Μπάμπη Τενέ, ο Ντακόλ ήταν η πρώτη αλλαγή του Μπάμπη Τενέ, βρίσκεται σε εμφανή θέση offside, το οποίο υποδεικνύει ο επόπτης και ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ζαμπράνο, ο οποίος μεταφέρει την μπάλα στον Μαουρίτσιο. Πάλι στο Ζαμπράνο η μπάλα. Ο Ζαμπράνο στον Ελ Καντουρί. Τη χάνει όμως τον Παντελιάδη και ο Μάτος κόβει την μπάλα σε πλάγιο out σε μια προσπάθεια του Πίτη. Να τους εδώ, ο Βάντερσον δεν μπόρεσε να πετύχει. Να ο Ελ Καντουρί στον Μαουρίτσιο. Πήγε να παίξει με μία την μπάλα, να την μεταφέρει στο Βιερίνια. Δεν πέρασε, αλλά το γεγονός και μόνο ότι προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να παίξει με μία την μπάλα δείχνει πόσο σωστή ποδοσφαιρική σκέψη έχει. Βέβαια, αλίμον και να μην την είχε με τόσα παιχνίδια υψηλού επίπεδου που έχει κάνει και με τέτοιες ποδοσφαιρικές παραστάσεις που είχε. Τώρα που αποκτά και καλή φυσική κατάσταση δείχνει πόσο θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και πόσο πετυχημένη μεταγραφή είναι. Παρακινδυνευμένη η προσπάθεια του Όμο να περάσει τον Πρίγιοβιτς, λίγο έλειξε να γίνει το λάθος. Η μπάλα τώρα είναι στην κατοχή του τερματοφύλακα της Λαμίας Παπαδόπουλου, ο οποίος με τα πόδια μεταφέρει στο κέντρο του γηπέδου. Κόβει ο Όμο, δίνει την μπάλα στο Βάντερσον. Προσπάθησε ο Βάντερσον να την περάσει στο Βασιλαντονόπουλο. Δεν τα κατάφερε. Να το λάθος που έγινε από την αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως ο Πίτη. Και τώρα ο Μαουρίτσιο έχει στο κέντρο του γηπέδου την μπάλα. Τη μεταφέρει δεξιά στον Μάτος.
και ξεκινάει μια καινούργια επιθετική προσπάθεια των παικτών του Δικεφάλου. Ξανά ο Μαουρίτσιο την μπάλα. Στο Σακόφ δεξιά. Ο Σακόφ στον Ελκαντουρί. Περνάει την μπάλα πολύ ωραία στο Βιερίνια, ο οποίος σεντράρει. Το σούτ. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Μπέλκα, αγαπητοί φίλοι. Καταπληκτικό γκολ. Άλλαξαν την μπάλα καταπληκτικά οι παίκτες του Φάλου. Πέρασε ο Ελκαντουρί την μπάλα στον Βιερίνια από δεξιά. Πολύ ωραία η σέντρα του στις πλάτη των αμυντικών και όπως ερχόταν ο Πέλκας, μονοκόμματο το σούτ πιο μπροστά από το σημείο του πέναλτι και το 3-0 για τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Στο 50 λοιπόν του αγώνα, 3-0 με τον Πέλκα ο ΠΑΟΚ, αλλά ένα γκολ το οποίο πραγματικά αξίζει να το δει κάποιος ζωντανά, γιατί ήταν ένας συνδυασμός καταπληκτικός. Καταπληκτική η εναλλαγή της μπάλας και βεβαίως σπουδαία και η σέντρα του Βιερίνη από δεξιά και πιο σπουδαία η εκτέλεση από πλευράς Πέλκα, ο οποίος έγειρε το κορμί του όσο έπρεπε, έπιασε μονοκόμματα το σουτ και έστειλε την μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα του Παπαδόπουλου που πετάχθηκε εμένα, αλλά δεν μπόρεσε ούτε καν να προλάβει να παρακολουθήσει και την πορεία της μπάλας. 3-0. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Σακόφ δέχεται την κίτρινη κάρτα σε ένα φάουλ που έκανε στο κέντρο του γηπέδου και έβαλε απρόσεκτα τα πόδια του και ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Πάω, ξεκίνησε την επανάληψη με γκολ. Την ξεκίνησε με μια φάση πραγματικά πάρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα η μπάλα είναι αριστερά. Ο Παντιλιάδης προσπαθεί να περάσει μια σέντρα προς την περιοχή του Δικεφάλου. Αποκρούει εύκολα ο Λέοβατς. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίος ο συνδυασμός και δεν είναι απλά ότι ήταν πολύ ωραίος, ήταν και πολύ γρήγορος ο συνδυασμός. Δηλαδή έβγαλε νοκάου την άμυνα της Λαμίας χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν. Μπροστινή παλιά του Όμο, πολύ κακή. Προσπάθησε να κοντράρει τον Βιερίνια, αλλά έμπειρος ο παίκτης του Κεφάλου χτύπησε την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του και κέρδισε το πλάι out, το οποίο εκτελεί αυτή τη στιγμή ο Μάτος. Το πρώτο σούτ στο δεύτερο ημίχρονο που καταγράφεται από πλευράς φιλοξενούμενων γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή από τον Ακώστα. Πολύ εύκολη η απόκρουση του Ρέι στον χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή η μπάλα. Η Λαμία δεν έχει βεβαίως τώρα να χάσει και τίποτα. Πρέπει να προσπαθήσει να βγει και λίγο πιο μπροστά, να παίξει και λίγο πιο επιθετικά. Πολύ ωραία η πάσα του Μάτου στο Βιερίνια και ένα καταπληκτικό στόπ του Πορτογάλου στον αέρα αναγκάζει τους πάντες να χειροκροτήσουν. Στη συνέχεια κέρδισε ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ καθώς πήγε όμω πολύ άσχημα επάνω στον Ελκαντούρη και να τον αποκρούσει, αλλά η προσπάθεια και το κοντρόλ του Βιερίνια στον αέρα ήταν πραγματικά απόδειξη υψηλής τεχνικής. Τώρα το φάουλ θα το εκτελέσει ο Βιερίνια από δεξιά μπροστά στον πάγκο της ομάδας του είναι. Ωραία η εκτέλεση. Μέσα στην περιοχή η μπάλα πηδάει η αμυντική της Λαμίας και αποκρούν με το κεφάλι και ταυτόχρονα κερδίζουν και φάουλ, καθώς η μπάλα πήγε στην πλευρά του δεξιού οπισθοφύλακα, αλλά πρόσεκτος ο Λέοβατς έσπρωξε τον αντίπαλό του και υπέπεσε σε φάουλ. Ένα φάουλ που θα το εκτελέσει ο τερματοφύλακας της Λαμίας ο Παπαδόπουλος, αλλά αυτές οι στιγμές που διανθίζουν το παιχνίδι, αυτό το κοντρόλ του Βιερίνια στο πρώτο ημίχρονο, μια προσποίηση του Μαουρίτσιο και η επίτευξη του τρίτου γκολ του ΠΑΟΚ, ήταν στιγμές πραγματικά υψηλού ποδοσφαιρικού θεάματος, στιγμές που καθορίζουν βέβαια το παιχνίδι αλλά παράλληλα δείχνουν και πως κάποιοι παίκτες έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. Αλλαγή αυτή τη στιγμή
Λοιπόν, δεύτερη αλλαγή για τον Μπάμπι Τενέ. Φεύγει ο Πίτη από το παιχνίδι και περνάει ο Αναστασόπουλος. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για την Λαμία. Βγαίνει ένας χαφ και περνάει άλλος ένας χαφ. Να η μπάλα τώρα στον Μαουρίτσιο, ο οποίος κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Σπουδαία όμως και η σέντρα του Βιερίνια. Λίγο έλειψε. Να ο Καντουρί μέσα στη περιοχή κάνει ένα σουτ. Πολύ out η μπάλα. Αλλά πραγματικά υπάρχουν κάποια διαστήματα, κάποια δίλεπτα, τρίλεπτα, που όταν αποφασίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν με μία την μπάλα και γρήγορα, είναι χάρμα η δέστε, χάνεται η μπάλα στην κυριολεξία. Συμπληρώσαμε 55 λεπτά στο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Λαμία 3-0. Το ελεύθερο του Παπαδόπουλου μεταφέρει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, αλλά η προσπάθεια του Βάντερσον να τροφοδοτήσει με κεφαλιά, με το κεφάλι του συμπαίκτου, βγάζει την μπάλα πλάγιο out, το οποίο εκτελεί αυτή τη στιγμή ο Λέοβατς. Ο Κροάτης του ΠΑΟΚ που ήταν και ο σκόρερ του πρώτου γκολ, δίνει την μπάλα στον Μπέλκα, ο οποίος επίσης κερδίζει άλλο ένα πλάγιο out. Η μπάλα με αυτά τα δύο διαδοχικά πλάγιο out έχει μεταφερθεί στο κέντρο του γηπέδου. Ο αρχηγός της Λαμίας, ο Αναστασιάδης, γυρίζει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακά του, που την διώχνει μακριά. Ο Ζαμπράνο ελέγχει την μπάλα, τη μεταφέρει στο Ρέι και ο Αργεντίνος γκολκίπερ του δικεφάλου με ελεύθερο προσπαθεί να βρει τον Μπέλκα. Κόβουν οι παίχτες της Λαμίας. Και τώρα συμβαίνει ένα από τα παράδοξα. Ο παίκτης της Λαμίας νόμιζε ότι σφύριξε ο διαιτής. Ο διαιτής δεν είχε σφύριξει. Έπιασε την μπάλα με το χέρι για να εκτελέσει φάουλ. Και βεβαίως το φάουλ ήταν εις βάρος του. Συμβαίνουν και αυτά μέσα σε ένα παιχνίδι. Δεν γίνεται. Τώρα βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά... Εκτέλεση offside κάτω από το κέντρο του γηπέδου, αν είναι δυνατόν, αγαπητοί φίλοι. Αν είναι δυνατόν. Το είδαμε και αυτό. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, προσπαθούν οι παίχτες του δικεφάλου με τον Ελ Καντουρί να κερδίσουν τη μπάλα στο χώρο του κέντρου για να φύγουν στον εφηνδιασμό, αλλά κερδίζουν ένα φάουλ. Το φάουλ το κέρδισε ο Βιερίνια, ο οποίος δέχτηκε μια γωνιά από αντίπαλο. Όχι εσκεμμένα βεβαίως, άθελα μένει στο πρόσωπο, είναι πεσμένο στο γήπεδο, αλλά όπως σας είπαμε, το είδαμε και αυτό σήμερα στην Τούμπα. Είδαμε έναν παίκτη να πιάνει την μπάλα χωρίς να έχει ακουστεί το σφύριγμα του διαιτητή για να εκτελέσει φάουλ, και βεβαίως το φάουλ πήγε στη βάρος του, και στη συνέχεια είδαμε μια υπόδειξη offside κάτω από το κέντρο του γήπεδου. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, μεταξύ όλων αυτών που χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρό μας, θα υπάρχουν και τέτοια γεγονότα. Στον Κρέσπο τώρα η μπάλα και την αλλάζει με τον Σακόφ. Παίζουν οι δύο center back του ΠΑΟΚ μεταξύ τους, την μπάλα Κρέσπο και Ζαμπράνο. Ζαμπράνο δείχνει σε συμπέκτη του να βγει πλάγια για να δεχθεί την μπάλα. Πράγματι αυτός είναι ο Ελ Καντουρί, την μεταφέρει την μπάλα στον Μαουρίτσιο. Με το αριστερό το πόδι ο Μαουρίτσιο στο Βιερίνια. Να γρήγορα πάλι η μπάλα. Να ο Ελ Καντουρί. Καλή η σέντρα του. Ήθελε να βρει το Λέοβατς από την άλλη την πλευρά. Αλλά πραγματικά το ξανατονίζω και δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Υπάρχουν στιγμές που εναλλάσσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ την μπάλα με τέτοια ταχύτητα και με τέτοιο ωραίο τρόπο που είναι χάρμα ιδέστε. Λοιπόν, ο Πέλκας τον Λέοβατς, κάνει φάουλ όμως ο Λέοβατς για να κερδίσει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λαμία 3-0. Λέοβατς, Πρίγιοβιτς και Πέλκας η σκόρερ. Ένα δοκάρι για το δικέφαλο από τον Ελ Καντούρι. Και μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και μπορούμε επίσης να σας πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι που μεταδίδει ο ΕΟΕ ζωντανά από το γήπεδο της Τούμπας είναι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, το οποίο πραγματικά θα άξιζε να γίνει και με κόσμο για να το απολαύσει.
Προσπαθούν τώρα οι φιλοξενούμενοι να βγουν στην επίθεση. Ο Παντιλιάρης έχει την μπάλα, δίνει στον νόμο. Και στη συνέχεια όμως δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή και πραγματικά γίνεται. Θα φύγει από το γήπεδο ο αρχηγός του Δικεφάλου, ο σημερινός αρχηγός του Δικεφάλου, ο Πέλκας, ο οποίος μάλιστα δίνει το περιβραχιόνιο και στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο γίνεται ο αρχηγός του Δικεφάλου και τη θέση του θα πάρει ο Μακ. Χειροκροτούν οι λίγοι που βρίσκονται στην Τούμπα το Μπέλκα. Στο 60 λεπτό λοιπόν μπαίνει μέσα στο γήπεδο ο Μακ στη θέση του Πέλκα. Ένας παίχτης, ο Πέλκας, που πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ήταν αρκετά καλός, μπορούμε να πούμε, η παρουσία του ήταν αρκετά καλή. Και τώρα τη θέση του την πήρε ο Μακ, ο οποίος Μακ θα πρέπει σιγά σιγά και αυτός να βρίσκει το ρυθμό του. Είναι ένας παίκτης που πραγματικά με πολύ μεγάλη ποιότητα και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτός. Ακόμη δεν είναι στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμεί ο προπονητής του και δεν το ξεκινάει στην ενδεκάδα, αλλά θα πρέπει και αυτό σιγά σιγά να μπει μέσα στο παιχνίδι. Νάτος τώρα μετά από την πάσα του λέει ο Βατσέχη την μπάλα, την γυρίζει στο Σακόφ. Ο Ρόμπερτ Μακ είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει δύσκολα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πολύ ωραία η πάσα του Μάτος, φεύγει ο Ελκαντουρί από δεξιά σαν εξτρέμ. Προσπαθεί να κάνει μία σέντρα σουτ, δεν ήταν τίποτα και από εκεί και πέρα πέρασε ανεκμετάλλευτη μία πολύ καλή στιγμή. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Ελκαντουρί δείχνει σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ικανότητες να κάνει το δύσκολο, αλλά και σε κάποια στιγμή δείχνει μία επιπολαιότητα η οποία πραγματικά δεν πρέπει να χαρακτηρίζει παίκτες τέτοιες επίπεδου. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τενές συμπληρώνει τις αλλαγές του, κάνει τρίτη αλλαγή. Λοιπόν, βγαίνει ο Βάντερσον και μπαίνει ο Μιλάνος. Ναι. Βέβαια, ο Βάντερσον βγήκε και από την απέναντι πλευρά του γηπέδου που δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Υπάρχει κανονισμός που λένε ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνονται από το κέντρο του γηπέδου. Μπήκε λοιπόν στη θέση του ο Μιλάνος και το παιχνίδι συνεχίζεται. Η Λαμία συμπλήρωσε τις αλλαγές της. Πάω και έκανε μία αλλαγή με την είσοδο του Μάκ στο γήπεδο. Και τώρα η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου. Ο Ζαμπράνο βρίσκει δεξιά τον Μάτος. Ο Μάτος τον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο στο Ζαμπράνο. Ζαμπράνο ξανά προσπαθεί να βρει επιθετικούς. Τα μπροστινή παλιά που τρέχει να διεκδικήσει ο Βασιλαντονόπουλος από τον Λέοβατς. Κατάφερε να την κάνει δική του την μπάλα. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Γύρισε πίσω. Και ακόμη πιο πίσω η μπάλα στον νόμο, στον χώρο του κέντρου. Είναι ενδεικτική η αδυναμία των παικτών της Λαμίας να γίνουν απειλητικοί μπροστά, ανεμική η επιθετική τους παρουσία, ενώ μέχρι το χώρο του κέντρου πολλές φορές έχουν μεταφέρει την μπάλα με όμορφο, ωραίο τρόπο. Η τελική πάσα, η τελική προσπάθεια είναι πολύ λίγη, με αποτέλεσμα να μην έχει ανησυχήσει καθόλου ο Ρέι. Τώρα πέρασε μια καλή παλιά στον Παντελιάδη από δεξιά, να μια σέντρα, αλλά μπάλα έφυγε εκτός περιοχής και δεν ξέρω αν θα είναι το πρώτο σουτ. Σάιτ είναι εδώ σε αυτή τη φάση, προσπάθησε ο Ντακόλ να κάνει σουτ, το σουτ βγήκε σέντρα. Η μπάλα πήγε στον Παντελιάδη που επέστρεφε από την προηγούμενη σέντρα που είχε κάνει, ήταν σε φανή θέση offside, το υπέδειξε ο επόπτης. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον Λέοβατς στο γήπεδο να είναι πεσμένος, να έχει πρόβλημα στο πόδι και μάλιστα ο αρχηγός, ο Κρέσπο, που πήγε κοντά του, είδε το συμπαίκτη του τι συμβαίνει και έκανε και νεύμα προς τον πάγκο της ομάδας για αλλαγή.
το ιατρικό team του Δικεφάλου πήγε κοντά στον σκόρερ του Δικεφάλου, του πρώτου γκολ, τον Μαρίν Λέοβατς, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο του Τσένοντας. Θα δούμε τι γίνεται στην εξέλιξη, αν θα μπορέσει να συνεχίσει ή όχι. Και ο Ρέι θα εκτελέσει το offside. Το ιατρικό team δείχνει στον πάγκο του Δικεφάλου ότι πρέπει να γίνει αλλαγή ο παίκτης τους. Ο Λέοβατς δεν μπορεί να συνεχίσει και ο κύριος Λουτσέσκου καλεί κοντά του τον νεαρό Δελιανίδη για να γίνει η δεύτερη αλλαγή του Δικεφάλου. Θα δούμε τι έχει ο Λέοβατς. Τώρα τον βλέπω αποχωρώντας ότι πατάει καλά το πόδι, ενδεχομένως να είναι μια αλλαγή για να προφυλαχτεί από αυτό το επιπόλαιο χτύπημα. Η μπάλα από τον Μάτος πίσω στο Ρέι για να ξεκινήσει μια καινούργια επιθετική προσπάθεια. Αλλάζουν οι παίχτες της Λαμίας στην μπάλα. Ο Ασίγμπα από δεξιά γίνεται εξτρέμ και περνάει μία σέντρα. Μία σέντρα όμως πολύ εύκολη υπόθεση για τον goalkeeper του Δικεφάλου, που σκύβει, παίρνει την μπάλα χωρίς πρόβλημα και γρήγορα γρήγορα την μεταφέρει προς τον Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια αυτή τη στιγμή έχει περάσει σαν έξω αριστερά και παίζει σαν έξω δεξιά ο Ελ Καντούρι. Αυτές οι εναλλαγές θέσεων έχουν πραγματικά μπερδέψει έτσι αρκετά και την ομάδα της Λαμίας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Μπάλα τώρα είναι στο Μακ, ο οποίος την αλλάζει πολύ ωραία με το Σακόφ. Να, ο Σακόφ πάλι στον Μακ, έξω από την περιοχή. Ο Μακ τη δίνει πολύ ωραία στον Ελ Καντουρί, είναι μέσα στην περιοχή, μπορούσε να σουτάρει απευθείας, την έφερε την μπάλα στο αριστερό το πόντι, πήγε να κάνει ένα φαλτσαριστό σουτ και έστειλε την μπάλα out. Είναι αυτές οι τελικές ενέργειες από πλευράς Ελ Καντουρί, δύο τελευταίες τελικές ενέργειες από πλευράς Ελ Καντουρί, μόνο καλές δεν είναι και το γεγονός αυτό δεν είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η δεύτερη αλλαγή του Δικεφάλου. Βγαίνει ο Λέοβατς στο 67 του αγώνα. Φεύγει ο Λέοβατς από το... Και τελικά μπαίνει ο Λιμνιός, ο οποίος θα παίξει ως εξτρέμ και πέρασε στην θέση του Λέοβατς ο Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια έχει εμπειρία από το να παίξει σαν πλάγιο ο πιστοφύλακας, καθώς στη Βόλσμπουργκ έχει παίξει πάρα πολλές φορές, για να μην πω ότι τις περισσότερες συμμετοχές στην Βόλσμπουργκ τις έχει κάνει ως πλάγιος μπακ, είτε στην δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά. Λοιπόν, να και κάτι σχετικά καινούριο που μας παρουσιάζει ο μπάγκος του Δικεφάλου. Φεύγει ο Βιερίνη από έξω δεξιά, γίνεται αριστερό μπακ στη θέση του Λέοβατς και στη θέση του σαν δεξί εξτρέμ περνάει ο νεαρός Λιμνιός, ο οποίος όσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί φέτος, μπορώ να πω ότι τα πήγε όχι απλά περίφημα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, α δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Πάουκ παίζει με δύο ακραίους στο Λιμνιό και τον Μακ. Με σέντερ φορ τον Μπρίγιοβιτς. Πίσω από τον Μπρίγιοβιτς ο Ελ Καντουρί, που τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να δώσει την μπάλα. Καλά στον. Δεν είναι καλός ο Ελ Καντουρί. Δεν είναι καλός. Οι τελικές του ενέργειες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όλες είναι αποτυχημένες και όχι απλά αποτυχημένες. Αργεί να δώσει την μπάλα. Δεν βρίσκει συμπαίκτη του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι παρουσία που πρέπει να περιμένουν κάποιοι από έναν παίχτη με τέτοια εμπειρία και με τέτοια προσόντα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Μαουρίτσιο, ο οποίος Μαουρίτσιο προσπαθεί να παίξει με τον Μπρίγεβιτς στο 1-2. Να, ο Βιερίνια έφυγε. Πολύ γρήγορη πάσα μπροστά, αλλά η μπάλα είναι out. Δεν την πρόλαβε ο Ελ Καντουρί να την τσιμπήσει από τον τερματοφύλακα της Λαμίας, τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ναι μεν γρήγορα προσπαθεί να επαναφέρει, αλλά
στέλνει την μπάλα κατευθείαν πλάγιο out, στο, σχεδόν στο χώρο του κέντρου. Αν ήταν ο Ελ Καντουρί πιο προσεκτικός στην τελική του πάσα και πιο γρήγορος στις ενέργειές του, όχι απλά θα είχε σημειώσει ο Πάουξ αυτές τις φάσεις που προηγήθηκαν κάποιο γκολ, αλλά τουλάχιστον θα είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να προβληματίσει πολύ περισσότερο τον αντίπαλό του. Δίνει την μπάλα ο Λιμιό στον Μαουρίτσιο, τον οποίο όμως ο αντίπαλός του τον τραβάει από το χέρι και δέχεται και την κάρτα. Ο Ντακόλ δέχεται. Α, μάλιστα. Κόκκινη. Μένει με 10 παίκτες. Η Λαμία. Ο Ντακόλ μπήκε να παίξει και μένει χωρίς. Μένει με 10 παίκτες η Λαμία σε μία φάση στο χώρο του κέντρου. Πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε 0 χρόνο. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται, αλλά μας άλλα 20 λεπτά απομένουν. Να πάλι ο Ελ Καντουρί από πάσα συμπαίκτη του. Δεν είναι, σήμερα δεν είναι η μέρα του. Λοιπόν, δυστυχώς, ο Ελ Καντουρί δείχνει τουλάχιστον για το σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να το πούμε και ας μην θεωρηθεί υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, παραφωνία στον σημερινό ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχει μια αιμονή της τεχνικής ηγεσίας να παίζει ο παίκτης αυτός 90 λεπτά συνεχώς και να μην βγαίνει, αλλά θα πρέπει να προσέξει και ο ίδιος, γιατί δεν είναι προσπάθειες αυτές παίκτου που μπορούν να δικαιώσουν τις προσδοκίες του τεχνικού επιτελείου. Τα χειροκροτήματα προφανώς είναι για τον Μπίρσεβαρ που ετοιμάζεται να αποτελέσει την τρίτη αλλαγή του δικεφάλου και δεν ξέρουμε ποιος θα βγει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Ελ Καντουρί που θα δώσει τη θέση του. Με 10 παίχτες λοιπόν στο τελευταίο 20 λεπτό η Λαμία. 3-0 το σκορ για τον δικέφαλο αυτή τη στιγμή. Σακόφ πραγματικά μαχητής, δεν αφήνει καμία φάση να πάει χαμένη, πιέζει τον Αναστασιάδη σε μια διεκδίκηση την μπάλα και τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει τώρα το ύψος της μεγάλης περιοχής της Λαμίας. Ο Μάτος τη δίνει στον Ελ Καντουρί, αυτός πίσω την μπάλα στο Ζαμπράνο, Ζαμπράνο στον Κρέσπο, ο Κρέσπο στον Βιερίνια και ο Βιερίνια στον Μακ. Επιστροφή της μπάλας από τον Μακ στον Βιερίνια. Τώρα η αριστερή πλευρά του δικεφάλου καλύπτεται από Βιερίνια και Μακ. Σκεφτείτε δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες με ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα στο παιχνίδι τους. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει αυτή η πλευρά, εφόσον βεβαίως και οι δύο παίκτες φτάσουν και στα επιθυμητά αγωνιστικά επίπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι ακόμη στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Ο Λιμιάς αλλάζει την μπάλα με τον Ελ Καντουρί. Κάνει κίνηση ο Μαουρίτσιο και παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και την δίνει στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο πάλι στον Ελ Καντουρί, τώρα έχει γυρίσει και παίζει σαν χαφ. Δεξιά την μπάλα στο Μάτος που είναι ξεμαρκάριστος. Σέντρα ο Μάτος. Πήγε ο Πρίγιοβιτς να κάνει μια κεφαλιά ψαράκι, αλλά δεν έφτασε η μπάλα, γιατί πρόλαβε ο σέντερ μπακ να την αποκρούσει. Στη συνέχεια λάθος των παικτών της Λαμίας και η μπάλα είναι κόρνερ από την αριστερή πλευρά, το οποίο κόρνερ πηγαίνει να εκτελέσει ο Βιερίνια. Όπως σας προείπαμε, στο τελευταίο τέταρτο θα αγωνιστεί και ο Diego Μπίρσεβαρ και μάλιστα αυτή τη στιγμή περιμένει να εκτελεστεί το κόρνερ για να γίνει η αλλαγή. Ο Βιερίνια εκτελεί το, παίρνει την κεφαλιά ο Πρίγιοβιτς στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα βγαίνει out. Και πριν εκτελεστεί το out από τον τερματοφύλακα της Λαμίας, τον Παπαδόπουλο, θα γίνει η αλλαγή. Λοιπόν, βγαίνει ο Σάκοφ,
και στη θέση του περνάει ο Μπίρσεβαρ. Τώρα, κατά πόσον... κατά πόσον αυτή η αλλαγή ήταν η προσδοκόμενη, δεν ξέρω τι να πούμε. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς που βλέπουν. Βγαίνει ο Σάκο, ο οποίος δέχεται μάλλον και τα συγχαρητήρια του προπονητού του και πάει στον πάγκο στη θέση του ο Μπίρσεβαρ. Όλοι περίμεναν ότι θα έβγαινε ο Ελ Καντούρι, ο οποίος πραγματικά σήμερα δεν είναι και σε καλή μέρα, αλλά εντάξει, οι προπονητές τα ξέρουν καλύτερα, προφανώς καλύτερα. Συγγνώμη που θα το πούμε, αλλά η έκφραση δεν είναι υπερβολική, δεν τα ξέρουν πάντοτε και καλύτερα. Αλλιώς τα βλέπει και ένας πανοραμικά από πάνω και μπορεί να κρίνει. Τέλος πάντων. Τώρα ο Ελ Καντούρι έγινε αμυντικό χαφ στη θέση του Σακόφ και ο Μπίρσεβαρ παίζει σαν επιθετικό χαφ. Κάνει μια πολύ ωραία παλιά για τον Λιμιό Μπίρσεβαρ. Πρόλαβε ο Αναστασιάδης και την έκοψε. Δυσκολεύονται οι παίκτες της Λανίας να κατεβάσουν την μπάλα όταν οι παίκτες του κεφάλου αρχίζουν το pressing. Εδώ ο Βιερίνια κόβει μία επίθεση των φιλοξενούμενων επάνω στη γραμμή του πλάγιο out. Μπάλα στον Κρέσπο από εκεί στον Ζαμπράνο και ο Ζαμπράνο στον Μάτος, ο οποίος Μάτος ξαναγυρίζει την μπάλα στον Κρέσπο. Έχει πέσει βέβαια σημαντικά ο ρυθμός του παιχνιδιού. Δεν φουλάρουν τώρα οι παίκτες και των δύο ομάδων. Άλλωστε έχει κρυθεί το παιχνίδι. Το 3-0 δεν επιτρέπει πλέον στους παίκτες να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Ο Μαουρίτσιο με τον Λιμιό αλλάζουν την μπάλα. Να ο Ελ Καντούρι ξεκινάει μια επίθεση από το χώρο του κέντρου. Πάλι δίπλα στον Μαουρίτσιο, αυτός στο Ζαμπράνο και προωθείται αυτή τη στιγμή ο center back του ΠΑΟΚ και δέχεται το αντικανονικό μαρκάρισμα και κερδίζει και φάουλ. Ο Μαουρίτσιο εκτελεί το φάουλ στον Μπίρσεβαρ, Μπίρσεβαρ στο ΜΑΚ. Τώρα οι παίχτες του κεφάλου παίζουν σε στυλ προπόνησης, αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους με πολύ έτσι υποτονικές κινήσεις. Έξυπνη η πάσα του Μαουρίτσιο προς τον Μπίρσεβαρ, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά σε θέση έξω δεξιά και κερδίζει το πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. 77 λεπτά παιχνιδιού στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λαμία 3-0, Λέο Βατσπρίγιοβιτς και Πέλκας οι σκόρερ του αγώνα, άνετη η νίκη του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία η πάσα του Μάτος μέσα στο Μπίρσεβαρ, δεν πρόσεξε αυτός που γύρισε την μπάλα και η μπάλα είναι out. Ένα παιχνίδι που έτσι όπως εξελίχθηκε και έτσι όπως κύλησε δεν χωρά και πολύ κριτική. Ο ΠΑΟΚ υπερτέρησε σε όλο το διάστημα αυτό των 78 λεπτών, άνετη η νίκη του. Τώρα ο Μάτος κάνει ένα, ας με επιτραπεί έκφραση, χαζό φάουλ στον χώρο του κέντρου, στη διεκδίκηση την μπάλα στον αέρα, έβαλε τον αγκώνα του σε μια φάση που, γιατί να γίνει φάουλ εκεί και να έχει και τον κίνδυνο να δεχτείς κάποια κάρτα. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, τερματοφύλακας της Λαμίας, κάνει ένα ελεύθερο με πολύ ισχυρό λάκτισμα. Η μπάλα σχεδόν έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ, την κόβει ο Βιερίνια, την τίνει στον Κρέσπο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, στον Ζαμπράνο και ο Ζαμπράνο στον Μάτος. Ο Μάτος από την άλλη πλευρά, 60 πάσα διαγώνια για τον ΜΑΚ, δεν πέρασε όμως η μπάλα. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι κάνουν και αυτή τη δική τους επιθετική προσπάθεια με τον Παντελή Άδη από αριστερά. Τον κλείνει όμως πολύ ωραία ο Λιμιός. Μπάλα δεξιά, αλλά δεν την προλαβαίνει ο Ατσίκμπα και βγαίνει πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο Βιερίνια στον Κρέσπο. Ξανά ο Κρέσπο
την μπάλα στον Βιερίνια. Έχει πέσει σαφώς ο ρυθμός του αγώνα. Ο Μακ που δέχτηκε την μπάλα από τον Βιερίνια του ξαναεπιστρέφει. Είναι σε ρυθμό προπόνησης πλέον το παιχνίδι. Δεν φουλάρουν στις προσπάθειες τους οι παίκτες. Δεν επιδιώκουν κάτι το ιδιαίτερο. Να ο Μαουρίτσιο δεξιά τώρα προσπαθεί να κάνει μια πολύ ωραία έτσι πάσα για να βγάλει τον Μάτος. Δεν έγινε, αλλά είναι και σε θέση offside. Από κόντρα πήρε την μπάλα ο Μαουρίτσιο μπροστά στον επόπτη. Είναι εκτεθειμένος. Είναι offside, το δείχνει ο επόπτης. Και ο Παντελιάδης ετοιμάζεται να εκτελέσει το offside. Ο Λουτσέσκου μπροστά στον πάγκο του δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του, κουνώντας έτσι χαρακτηριστικά το χέρι του. Ο Τενές ήρεμος στον πάγκο της ομάδας του δεν δείχνει πλέον, μάλλον δείχνει να έχει αποδεχθεί την ήττα της ομάδας του και μένουν 10 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λάθος εκτέλεση πλάγιο out από παίκτης της Λαμίας και ξανά η μπάλα πλάγιο out υπέρ του ΠΑΟΚ. Ελκαντουρί δέχτηκε την μπάλα από τον Πίρσεβα, τη δίνει στον Μάτος και ο Μάτος προωθείται, περνάει το χώρο του κέντρου, τη γραμμή του κέντρου, τη δίνει στον Λιμιό, ο Λιμιός ξανά πίσω στον Ζαμπράνο για να ξεμαρκαριστεί. Ο Ελκαντουρί αριστερά την μπάλα στον Βιερίνια. Τώρα ο Ελκαντουρί παίζει σαν αμυντικός χαφ. Ο Μακ περνάει μια καταπληκτική πάσα στο Λιμιό. Μια πάσα πραγματικά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δείχνει ο Μακ πόσο σημαντική ποδοσφαιρική ποιότητα διαθέτει. Τώρα ο Βιερίνια σαν έξω αριστερά, αλλά έμπλεξε εκεί σε τρεις αντιπάλους και έχασε την μπάλα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και ένα φάουλ έξω από την περιοχή της ομάδας τους. Το εκτελούν γρήγορα για να βγει ο Ασίγμπα σαν δεξιός εξτρέμ. Και ξαναδέχεται την μπάλα ο έχρωμος παίκτης της Λαμίας, την προλαβαίνει, προσπαθεί να ξεφύγει του Κρέσπο, αλλά έρχεται ο Ζαμπράνο και κόβει την μπάλα. Και να τώρα που υπάρχουν οι προϋποθέσεις να κάνει ο ΠΑΟΚ τη δική του αντεπίθεση και το δικό του ευνηδιασμό. Ο Πίρσεβαρ την μπάλα στον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο βρίσκει τον Πρίγκοβιτς μόνο του. Φάτσα με τον Παπαδόπουλο, αλλά είναι σε θέση offside. Βέβαια, εμείς από εδώ που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη οπτική γωνία της φάσης. Ο επόπτης το υποδεικνύει αμέσως και έτσι κόβεται αυτή η επίθεση των παικτών του δικεφάλου, μια επίθεση η οποία έτσι όπως εξελίχθηκε έφερε τον φόρ του δικεφάλου φάτσα με την εστία της Λαμίας. Διεκδικείται η μπάλα από τους παίκτες της Λαμίας, αλλά είναι out. Θα μεταφέρει την μπάλα ο Κρέσπος στον Ρέι, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Ελκαντουρί, τη δίνει στον Μάκο Μάκ στον Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο δεξιά στον Μάτος, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιθετική προσπάθεια της ομάδας του. Αλλάζουν την μπάλα εκεί, Πρίγιοβιτς, Λιμνιός, Μάτος. Πραγματικά ωραίες οι εναλλαγές, αλλά σταματάει η τελική πάσα. 58% η κατοχή της μπάλας για τους νικητές και 42% για τους φιλοξενούμενους. Βέβαια οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν το ποσοστό της κατοχής τους, γιατί μετά το 3-0 έκοψαν ταχύτητα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τα σουτ, 12 σουτ από πλευράς ΠΑΟΚ στην αντίπαλη εστία και μόλις 4 από πλευράς φιλοξενούμενων. Αλλά από εκεί και πέρα τα στοιχεία αυτά που ναι μεν δείχνουν την εικόνα ενός παιχνιδιού αλλά δεν είναι ποτέ επακριβή. Μπορούμε να σας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη πολύ εύκολα απέναντι στη Λαμία. Άνοιξε γρήγορα το σκορ, έσπασε
την αμυντική διάταξη της ομάδας του Τενέ. Γρήγορα έγινε και το 2-0 και από εκεί και πέρα όλα κύλησαν για τον δικέφαλο σχετικά εύκολα και σχετικά ομαλά. Και το πρώτο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της σημερινής ημέρας ξεκίνησε στις 4 στην Τούμπα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα πεντάλεπτο. Θα τελειώσει με νικητή τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ με ένα σκορ 3-0, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και διπλάσιο. Και θα περιμένει τώρα ο δικέφαλος να δει το αποτέλεσμα της πρωτοπόρου ΑΕΚ στα πηγάδια με την Ξάνθη, ποιο μπορεί να είναι, για να ξέρει και σε ποια θέση βαθμολογική θα βρίσκεται με το τέλος της αγωνιστικής αυτής. Αριστερά η μπάλα, ο Μαουρίτσιο που ήταν ο κινητήριος μοχλός του δικεφάλου στο πρώτο ημίχρονο έπεσε, μάλλον δεν φουλάρισε στην επανάληψη και βεβαίως άλλο ένα λάθος σε τελική πάσα από πλευράς Ελ Καντούρη. Λοιπόν, τώρα οι φάσεις που γίνονται είναι στο χώρο του κέντρου οι περισσότερες, μπροστά στις δύο εστίες λίγες οι φάσεις και πολύ λιγότερες μπροστά στην εστία του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι να κατεβάσουν την μπάλα, τώρα με τον Βασιλαντονόπουλο που προσπαθεί να περάσει τον Ζαμπράνο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πολύ ανημική, όπως σας το έχουμε πει και αρκετές φορές, η θετική παρουσία των Λαμιωτών. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Βιερίνια, τον Μπίρσεμπαρ και τον Μαουρίτσιο ξεκινάει μια νέα επιθετική προσπάθεια. Κρέσπο και Ζαμπράνο αλλάζουν την μπάλα. Να πάλι ο Ελ Καντούρη, ο οποίος γίνεται αποδέκτης πολλών φασών των συμπαικτών του, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να έχει τελική προσπάθεια και βεβαίως πέραν από τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες που είχασε και ο ίδιος, δεν μπόρεσε ακόμη να τροφοδοτήσει και κάποιους συμπαίκτες του έτσι όπως θα έπρεπε. 4-0. Μία καταπληκτική μεγάλη διαγώνια πάσα του Μπίρσεβαρ στον Μάτος που έκανε κίνηση σαν έξω δεξιά. Γνωστή αυτή η κίνηση του Μάτος, ο οποίος ήταν μπροστά στην εστία εντελώς μόνος του. Θα μπορούσε να σκοράρει και ο ίδιος, αλλά προτίμησε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι δίπλα στον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος έκανε το 4-0, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ σήμερα. Και βεβαίως τον σημαδεύουν οι συμπαίκτες του για να γίνει, να χρηστεί και σκόρερ. Η εύκολη υπόθεση από τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ κατά τον ίδιο πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο. Απλώς μπροστά στην κενή εστία έσβρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Το 4-0 είναι γεγονός στο 87 του αγώνα. Βεβαίως το παιχνίδι έχει κρυθεί, αλλά ήταν αξιέπαινη η προσπάθεια του Μπίρσεβαρ να κάνει. Τώρα αυτή τη στιγμή δέχεται την κάρτα ο Μαουρίτσιο πριν γίνει σέντρα από τον διαιτητή. Δεν ξέρουμε, σε διαμαρτυρήθηκε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Και λοιπόν, ο Πρίγιοβιτς κάνει το 4-0 του σημερινού παιχνιδιού και ταυτόχρονα και η κάρτα στον Μαουρίτσιο, μια χαζή κάρτα αν μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν ξέρουμε βεβαίως για ποιο λόγο, γιατί παρακολουθούσαμε εκείνη τη στιγμή τα γκολ, την εξέλιξη της φάσης του γκολ του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να ξανατονίσουμε την καταπληκτική πάσα του Μπίρσεβαρ στον Μάτος, ο οποίος Μπίρσεβαρ κάνοντας αυτή την πάσα έδειξε και πόσο γήπεδο βλέπει και πολύ περισσότερο. Α, τώρα λίγο έλειψε να γίνει το λάθος από τον αρχηγό της Λαμίας, τον Αναστασιάδη, και να κλέψει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς. Δυσκολεύονται οι παίκτες της Λαμίας να γυρίσουν για την μπάλα στο αμυντικό τους κομμάτι. Αλλά ο αλτρουισμός του Μάτους να μην γίνει ο ίδιος σκόρερ και να χρήσει σκόρερ τον συμπαίκτη του τον Πρίγιοβιτς, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό ενδεχομένως της ομοιογένειας και του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα του δικεφάλου. Πάλι ο Μάτος στο Λιμιό.
δεξιά, ο Λιμιός ξαναγυρίζει την μπάλα στο Ζαμπράνο. Φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα να δούμε τι καθυστερήσεις θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε πολύ εύκολα. Δύο είναι μόνο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εντάξει, τώρα είναι για να πούμε με έξι αλλαγές που έχουν γίνει, είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο λεπτά μόνο καθυστερήσεων. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι έχει κριθεί. Να και μια ωραία φάση. Να ο Μακ κοντά στο γκολ. Κάνει το τακουνάκι για να βγάλει το Λιμιό μόνο του. Πρόλαβαν και το κατάλαβαν οι αμυντικοί της Λαμίας. Και τώρα πλέον αυτά τα λεπτά που απέμειναν είναι διαδικαστικά. Ο Ελ Καντουρί αλλάζει την μπάλα με τον Μπίρσεβαρ. Ο Μπίρσεβαρ στον Μάκο, Μάκ στον Μάτος, ο Μάτος στο Λιμιό, ο Λιμιός σέντρα. Ο Μαουρίτσιο την γυρίζει στο Ζαμπράνο, Ζαμπράνο στον Ελ Καντουρί. Ο Κρέσπο έχει την μπάλα, θα την δώσει πίσω στο Ρέι για να παίξει και αυτός όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, ο Βιερίνια περιμένει την μπάλα στη γραμμή του πλαγίου Άτου σαν αριστερό μπακ και την δίνει πολύ ωραία στον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς πάλι στον Βιερίνια και ξανά Πρίγιοβιτς. Πήγε να γυρίσει την μπάλα μπροστά από τον Παπαδόπουλο για να μην και κερδίθηκε ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Βιερίνια. Έρχονται πραγματικά στιγμές που η εναλλαγή της μπάλας γίνεται τόσο γρήγορα και με τέτοια ακρίβεια. Πολύ ωραίο το σούτ του Μπίρσεβαρ από το ύψος μέσα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Το μπλοκάρει εύκολα ο Παπαδόπουλος και όλοι περιμένουν τη λήξη του παιχνιδιού. Μπροστινή πάσα, ο Ζαμπράνο αφήνει την μπάλα για να την δώσει στο Ρέι. Και αυτή τη στιγμή τελειώνει το παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή τελειώνει το παιχνίδι. 4-0, αγαπητοί φίλοι, το ΠΑΟΚ Λαμία. Πρώτο γκολ ο Λέοβατς, δεύτερο ο Πρίγιοβιτς, τρίτο γκολ ο Πέλκας, τέταρτο ο Πρίγιοβιτς, δύο γκολ ο Πρίγιοβιτς, ένα δοκάρι ο Ελ Καντουρί, πολλές χαμένες ευκαιρίες από πλευράς παικτών του ΠΑΟΚ και επίσης θα πρέπει να σας πούμε ότι πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ο Βραζιλιάνος ο Μαουρίτσιο, ο οποίος έκανε πραγματικά σπουδαία εμφάνιση και ιδίως το πρώτο ημίχρονο. Οι παίχτες δίνουν τα χέρια και φεύγουν από το γήπεδο. Βλέπω αυτή τη στιγμή και τον Λουτσέσκου που έχει αγκαλιάσει τον Μακ και κάτι τον λέει. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μετάδοση του ΕΟΕ για ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ από την Τούμπα, μια ζωντανή μετάδοση. Θα είμαστε στη συνέχεια μαζί σας με πολλές μεταδόσεις ζωντανές τόσο από το χώρο του ποδοσφαίρου όσο και από αυτόν του μπάσκετ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό απόγευμα, να δώσουμε ραντεβού στην επόμενη μετάδοσή μας. Γεια σας από το γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Λαμία 4-0. Pointer.gr, Hosting Experts, 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name, Hosting, δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr, The Hosting Experts. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.